Ναι, είμαι εδώ. Είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι μόνος. Θα ανακοινώσουμε τα γραφή σήμερα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα είμαστε καθημερινά 12 με 2, μιας και σήμερα ανακοινώνεται και το πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Το οποίο σύμφωνα με κάποιους θα έκλεινε όλο το καλοκαίρι, αυτό λέγανε. Τέλος πάντων, άσε τα πει ο αγόρας, βαριέμαι εγώ. Απλά αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ποτέ μη παίζεις με το ψωμί των άλλων για να πάρεις εσύ 2 ευρώ παραπάνω, γιατί νομοτελειακά θα το βρεις μπροστά σου αυτό που κάνεις. Και αυτοί που το κάνανε, εντάξει, νομοτελειακά, όχι θα ασχοληθώ, βαριέμαι να ασχολούμαι, τη δουλειά μου κοιτάω μια ζωή, θα το βρουν μπροστά τους, γιατί αυτή είναι η ζωή. Πάμε παραπέρα. Έχω την τιμή να ανακοινώσω σήμερα έναν καλό συνάδελφο που θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, χρόνια φίλοι, ούτως ή άλλως πάντα πρώτο μέλημα για κάποιο συνεργάτη είναι να κολλάς σαν άνθρωπος. Δεν γίνεται να δουλεύεις με κάποιον τον οποίο δεν έχει σε καμία εκτίμηση τον τρόπο που λειτουργεί και τον τρόπο που εκφράζεται. Ξέχωρα αν σε κομβικά θέματα γύρω από τον ΠΑΟΚ διαφωνούσαμε παραδοσιακά, τώρα έχει βάλει μυαλό, πιστεύω. Χαβογελάς. Καλά. Θα είναι μαζί μου λοιπόν όλη τη χρονιά, παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά του ΠΑΟΚ 24. Είναι μια προσθήκη που ήθελα να γίνει εδώ και καιρό, απλά χρειαζόταν, έπρεπε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να συμβεί κάτι τέτοιο. Μαζί μας λοιπόν ένας πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, ωραία, και λάτρης, να μην πω τι, θα τα πούμε στη διάρκεια, θα καταλάβετε για ποια μάστιχα του ΠΑΟΚ μιλάμε. Γελάς ρε, γελάς, τέλος πάντων. Μαζί μας λοιπόν ο Στέργος Αναστασιάδης, άνθρωπος που ήθελα να κάνω εκπομπή μαζί και τον έχω δίπλα μου. Στέργιο, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση να έχεις. Και καλή βραδιά. Ναι. Ένα βίντεο δεν έκανες ρε φίλε όμως. Δεν σε παρουσίασες. Σαν την ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Φθηνά, πολύ φθηνά, πολύ πρόχειρα. Τσουμπακ, πω μου, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Να ασχοληθεί αυτός που έκανε το blacklist, να κάνει retweet. Πώς λέγεται αυτό στο Twitter. Έτσι, σωστά. Retweet. Νομίζω, ναι. Ασχολείσαι με το Twitter. Εγώ όχι, έχω λογαριασμό. Απλά πάνε κατευθείαν του Facebook στο Twitter και μετά θυμάμαι, μπαίνω καμιά φορά και με βρίζουν καμιά 2.500 άτομα. Καμία επαφή με Twitter, σχεδόν. Όχι, αν και είναι καλό εργαλείο, ξέρεις. Είναι καλό. Στην ενημέρωση δηλαδή. Στο μεταξύ και βρίζεις κανονικά κάποιον. Δηλαδή. Βλέπω ότι υπάρχει μία άνεση. Έχω μία φίλη. Παντού βρίζεις. Ναι, αλλά δεν σε κόβει το Twitter. Ενώ στο Facebook, άμα γράψεις κάτι, 5 μέρες εκτός. Πρέπει να βρεθεί ο Ρουφιάνος όμως. Τι? Να σε ρουφιανέψει. Δεν του κόβει μόνο του. Αχ, τι δύσκολο. Τι δύσκολο, ρε φίλε. Όντως. Έχουμε, λες, Έχουμε αρκετά. Στην πόλη και γενικότερα. Στη χώρα, ρε. Γενικά στον κόσμο, φίλε. Εντάξει. Απλά σε άλλες χώρες το περνάνε σαν υποχρέωσή μου απέναντι στην κοινωνία. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, πέρασε ο Στέργιος το φανάρι με κόκκινο. 700.000 θείες θα στείλουνε. Δίκιο έχουν αυτές. Γιατί με το κόκκινο μπορεί να κάνει ζημιά. Ωραία. Η αγάπη, η Γαβριλίδου, η οποία είναι η αδυναμία σου. Εντάξει. Και είσαι η αδυναμία της, δεν μπήκε την ώρα που ανακοινωνώσουν. Ναι, γιατί έβαζα θέματα, Σταύρο μου. Γιατί, να κάνω. Άκου να δεις τι έχουν κάνει οι γυναίκες του project. Κάνουν και βάρδια και εκπομπή. Μην κουραστούν, ναι. Ακούγεται όμως το πετρολόγιο στον αέρα, Σταύρο. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι τώρα. Ναι. Ο Ρουφιάνος. Το σημαίνει. Καταρχάς, ακόμα δεν ήρθες, σπέρνεις τη χρόνια, αυτό έχω να πω. Ναι. Εγώ... Επίσης, ναι. Τι βλέπετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά. Εδώ το βρήκαμε. Όχι, βασικά, για να είμαι ειλικρινής, το βρήκαμε εδώ. Απλά ωραία. Είδα το βελάκι και με κάλεσε μόνο του. Βλέπω την κοπέλα του Μπέτνερ. Μάλιστα. Η οποία κοπέλα σε του Μπέτνερ. Σε μια πολύ ωραία στιγμή, ρε παιδί μου. Απλή καθημερινή. Εσύ δεν σκύβεις να πάρεις κάτι. Ωραία, να επιστρέψουμε λίγο. Εσύ δεν τρως το καρπούζι έτσι. Πιστεύεις ότι αν φας το καρπούζι έτσι θα έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα και στη φωτογραφία. Αν πιέζω και λίγο τα χέρια μου έτσι. Σμπρώχνει λίγο το αριστερό. Είδες το προσέχουμε όλα. Εδώ, εντάξει. Κοπέλα του Μπέτνερ, δυνατή κοπέλα του Μπέτνερ. Αλλά δεν απασχολεί αυτό την κοινή γνώμη. Όχι. Γιατί... αυτό, μπορούμε να επιστρέψουμε λίγο σοβαρά.
Καταρχάς, ο συνάδελφος τι ακουστικά έχει. Είναι κόκκινα ακουστικά. Του αρέσουν. Από τη Μόσχα. Από τη Μόσχα τα πήρε. Μας πήγε καλά τότε. Ναι. Κάτσε λίγο, αυτά είναι που πήρε στο διόροφο. Όχι. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι που σας ενδιαφέρει τώρα που το λέτε. Θα το δείτε μετά. Για τα ευρωπαϊκά. Τι, γίνεται φεστιβάλ πορνό στο Βουδαπέστη? Όχι, είναι Σταύρο, τέτοιο πράγμα, διαδικαστικό. Για το ταξίδι, ρε παιδί μου. Σταύρο, μου που λες για τη βάρδιά μου σήμερα, δεν ήθελα εγώ να κάνω αυτό το πράγμα σήμερα. Δεν ήταν λίγο. Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Ωραία. Κόλλησε με αυτό το πράγμα. Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Προαναγγείλα τι θέματα έχουμε που γίνεται. Βεβαίως, έχουμε εδώ μια φωτογραφία, έναν χοντρό φίλο, λίγο καμιά 20 κιλά παραπάνω από μένα, που τρέχει. Πριν μετά γράφει, μέσα σε 2 εβδομάδες, ο Γιώργος έχασε 2 εβδομάδες. Το σημαντικό θέμα της ημέρας. Το σημαντικό θέμα της ημέρας είναι σίγουρα πιο σημαντικό από αυτό που θα μας πεις. Για λέγε. Καταρχάς, σε προκαλώ. Γιατί προκαταβάλλεις τον κόσμο αρνητικά? Πάω να παρουσιάσω θέματα. Όχι, μα βγάλει την επιχειρηματολογία σου. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τα σημερινά. Ναι. Είχαμε το πρωί συνάντηση, σύσκεψη κορυφής στην Τούμπα. Στο στρατόπεδο. Μα να πω λίγο σοβαρά. Να σου πω κάτι, στα ίσα τώρα. Όταν είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, ότι παραχωρεί το στρατόπεδο της Τούμπας. Εγώ κοίταξα τον μπαμπά μου, να ξέρεις. Γιατί πιστεύω ότι εγώ κάνω λάθος και δεν ξέρω τι είναι, λέγεται έτσι. Και απλά ο μπαμπάς μου είπε ότι αυτός κάνει λάθος και ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Κάνεις λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας έχει απόλυτο δίκιο. Και όταν ο Ιβάν μπήκε πέρσι με το πιστόλι, ήταν σκοπιά. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό έγινε, ναι, για να ενημερώσουμε πλέον δικαίωση μετά από 6 μήνες. Χάσαμε το ποτάσμα βέβαια στα χαρτιά. Αλλά από τη σκοπιά μέσα στο γήπεδο τον βάλαν τον άνθρωπο. Είδες, η αλήθεια κάποια στιγμή βγαίνει στο φως. Ναι. Είδες. Φως φανάρι. Αποδείχθηκαν τα πάντα. Αποδείχθηκε διαστόματος πρωθυπουργού. Δηλαδή, ποιος θα να μιλήσει. Λες δηλαδή ότι δεν πρόλαβε να πάει στο θάλαμο να αφήσει το όπλο. Ναι. Στον οπλοβαστό. Παραλοφορία μου, δεν τα ξέρω αυτά. Μίλα μου λίγο. Οπλοβαστό λέγεται αυτό. Ναι. Το G3 δεν το άφηνα εγώ στον οπλοβαστό. Γιατί το έπαιρνα στην τουλάπα. Σταύρο, και εσύ δηλαδή F16 οδηγούσε όπω βλέπουμε πριν το βίντεο, έτσι. Να πάμε να κάνουμε ένα F16 μετά. Το είχα ξεχάσει μια φορά το όπλο σε ένα δέντρο. Και γύριζα πίσω χωρί το όπλο. Πέφτω τα σύνδεφα τέτοιο. Και έκανα την κίνηση αυτή να το βγάλω από τον νόμο και είδα ότι. Δεν υπήρχε στον νόμο. Ο Κεντέρης μπροστά μου. Μία ακόμα απόδειξη ότι μπορεί να το ξεχάσει. Μπορείτε να φανταστείτε. Στα αρχαία βασικά μόνο εσύ πιστεύω θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Εμείς κάναμε το άλλο. Υπήρχε στρατόπεδο που ήμασταν, όπου αλλάζαμε σκουπιά, δίνοντας ο ένας το όπλο στον άλλον και ο καθένας το κλείδωνε στην τουλάπα του και συνεχίζαμε και κοιμόμαστε. Απλά άλλαζε το όπλο χέρια. Καταλάβες, δηλαδή δεν είχαμε το δικό μας στην αεροπορία, εμείς σκίσουμε κάτι καλτσόν, είχε 5-6, τα γυρνούσαμε. Ωραία. Σαν να λέμε ότι περνούσες δύσκολα, ρε παιδί μου. Περνούσα πάρα πολύ δύσκολα γιατί ξόδευα χωρίς λόγο λεφτά. Α, μάλιστα. Σημαντικό. Ναι, πήγαινε λοιπόν σε 20 μήνες, γιατί τώρα τα παιδάκια πηγαίνουν 8 και 9. Πήγαινε 20 μήνες, στα Θρυμίκλανα. Στους δικούς σου πες τα. Εδώ Ατρίδη, Μοσχοβίτη, αυτοί πήγαν πρόσφατα. Ναι, γεγονός. Εμείς δεν θα πάμε, ρε Σταύρο. Θα πάνε οι γυναίκες, δεν ξέρεις. Θα πάνε μέχρι τα 30, θα βγει ο νόμος. Τώρα το λέει ο Καμένος, δεν το είπα, δεν παρακολουθείς τι γίνεται. Ότι οι γυναίκες 30 και κάτω θα παρουσιαστούν όλες. Ναι. Εγώ δεν θέλω. Απορρίπτονται αυτές που είναι κάτω από ένα 60. Αλλά εντάξει. Είμαι στο όριο. Είμαι ένα 60. Είμαι στο όριο. Εντάξει. Είναι ένα 60. Με τα ξυλοπόδαρα που φοράς σήμερα είσαι. Άσε, πήγα να πέσω. Έλα. Λοιπόν, κάνουμε παρουσίαση θεμάτων. Σοβαρευτείτε λίγο. Τίτλοι ειδήσεων, πάμε. Λοιπόν, έχουμε πάνω Καμένο, είπαμε τη συνάντηση το πρωί στην Τούμπα. Ήταν εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήταν εκεί και η Υφυπουργός και η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Θα τα πούμε όλα στην πορεία τι έγινε και τι προκύπτει από εκεί. Αυτό είναι το σημερινό, έτσι. Τώρα, φυσικά 2 μέρες στην ΕΒΕΘ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά προανήγγειλε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν από εδώ και πέρα. Έχουμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα φυσικά και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Α, να πω λίγο το πιο φρέσκο, γιατί ενδιαφέρει και κόσμο και είχαμε και μηνύματα τώρα. Η K17 του ΠΑΟΚ προηγείται με 5-0 του Άρη. 0-5. Θα τα δες καλά. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, με 0-5. Και είναι 0-5. Ναι. 1, βέβαια, 2, 3, 4, 5. Ναι, όπου βέβαια τώρα λίγο έξω ο Χρήσανθος έλεγε ότι ο Άρης το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος. Τώρα πώς γίνεται να φτάνει 0-5, δεν ξέρω. Γενικά, στο πρώτο σετ μπήκε καλά ο Άρης. Κοίτα, αλλά χάνει 0-5, ρε παιδί μου, δεν είναι ο Χρήσανθος, γενικά, ο Μάριος, αυτά τα παιδιά που υποστηρίζουν τις άλλες ομάδες της πόλης. Ναι.
περνάνε μια φάση έπασης. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ φταίει για όλα τα δεινά του πλανήτη, ότι και να κερδίζει 5-0 ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έκανε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Εντάξει, απλά μετά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση όλος ο Άρης μαζί και έληξε 0-5. Και όχι, κάπου εκεί πήγε. Ναι, δεν έληξε, είναι ακόμα 0-5. 0-5. Έχουμε ακόμα. Ωραία. Έχουμε μια φορά, παίζαμε Ομόνια Παύλος Μελάς στη Σταυρούπολη, ναι, και στο 0-10 κάπου στο 60 μας διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής λόγω ξεφτέλησης στα αθλήματος. Εντάξει. Θα είναι το μοναδικό hat-trick της ζωής μου. Θα είναι ωραία. Δικό σου. Ναι, ναι, hat-trick. Μάλιστα. Σαν χαφ, για να ξέρεις, ερχόμουν από την πίσω ζώνη. Ναι, ναι. Θα ενημερωνόμαστε. Αν και δεν νομίζω ότι έμεινε καμία ζώνη εκείνη τη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Τι θα γίνεται στη σουρωτή το παιχνίδι. 0-5, στέλνει ποιοι παίζουν. Έχουμε σκόρερ, αγάπη. Έχουμε μόνο του 1-0. Ο Γρόσδης το έκανε το 1-0. Δεν, όχι κάποιο παράγοντα ακόμα... πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη που παίζει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μπα, όχι. Στην 11 του ΠΑΟΚ παίζει ο. Όχι στην 11. Στο ρόστερ γενικότερα. Ναι, είναι. Είναι ο. Το μικρό θυμάμαι. Ο Σαπουτζής, ο Σαπουτζής. Ο γιος του Σαπουτζή. Ναι. Είναι ο γιος του Καραμπέρι. Του Σωτήρη του Καραμπέρι, ναι, γιατί είναι και μεγάλη οικογένεια. Είναι φυσικά. Πρώην πρόεδρο του Άρη. Είναι πρώην αρχηγός του Άρη. Ο γιος του Λαγωνίδη. Ο γιος του Λαγωνίδη εννοείται. Ο Γιώργος Λαγωνίδης. Ο οποίος γενικά και για τα τρία παιδιά ακούω πολύ καλά πράγματα. Καλά, ο γιος του Καραμπέρι χρόνια τώρα παίζει στον πάγκο. Το Σαπουτζή πρέπει να έρθει πριν καμιά διετία. Ποτέ. Ναι, τόσο. Ναι. Καλή και... ποδοσφαιριστής, εντάξει, αλλά έχει 33 παιδιά η K17. Θέλει δηλαδή προσπάθεια και είναι όλα καλά παιδιά. Καλοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Αυτό το γερά να είναι τα παιδιά. 0-5. Ενημερώνομαι ότι στο γήπεδο δίνει το παρόν και ο Λούμπος Μίχελ. Σουβαλά, μιλάς. Ναι. Σίσου ότι... Και ο αγώνας ξεκίνησε, έχω να πω, 11 παρατέταρτο. Νωρίς, ρε παιδί μου. Έτσι μας κάνανε και εμάς. Δεν βλέπαμε κάθε Τρίτη τα σπορ του Βορρά τι ώρα παίζαμε και μας λέγανε 9 η ώρα στο γήπεδο της Μάδητου, Νέα Μάδητος, Παύλος Μελάς. Πάτε καλά. Θάνατος κανονικά. Ε? Θάνατος κανονικά. Ναι, τώρα τι... Θα διαβάσουμε, πιστεύεις, Σταύρο, κάπου η ώρα η πρωινή επηρέασε τα παιδιά του Άρη. Εννοείται, ρε φίλε. Πώς το έλεγε εκείνο ο Χατζάρας με τις βραδινές ώρες. Κάτι το έλεγε, το είχε πει και αυτό. Ότι το βράδυ είναι πιο... Ναι. Καταρχάς, ρε παιδιά, είναι και πρεμιέρα, ξεκίνησαν έτσι... Όχι, όχι, η ώρα πιστεύω αυτή. Η ώρα αυτή. Το πρωινό... Του πάω ξύπνησαν αλλιώς, ρε. Γράφει ένα 300 κείμενο, ναι, ότι δεν γίνεται Super League αγώνας να γίνεται 11 παρατέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι Super League κιόλας. Ναι, είναι κανονικά το πρωτάθλημα. Ανοίγει η αυλαία των Άρη ΠΑΟΚ φέτος, δηλαδή. Ναι. Ωραία. Ναι, ουσιαστικά ναι. Είναι ακόμα 0-5 ή είναι ακόμα 0-5. Είναι ακόμα 0-5. Είναι ακόμα 0-5. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο περίπου. Κάνα δύο γκολάκια ακόμα το προλαβαίνουμε, πιστεύω. Μοιάζει καθόλου τον Αντώνιο γιος. Είχε το μαλλί ο Αντώνης, παιχτάρα βέβαια, για να τα λέμε όλα. Από το 13 στην ομάδα. Είναι ο Αναστάσιος. Ναι. Σαπουντζής, Θωμάς Καραμπέρης από το 12, μέση και οι δύο. Ναι. Και φυσικά δεν μπορείς να είσαι ο γιος του Κώστα Λαγωνίδη και να μην είσαι στόπερ, Σταύρο. Νταβρατισμένο το βλέπω. Και το Γιώργο Λαγωνίδη. Μοιάζει και λιγάκι στο πρόσωπο. Καλά, εννοείται μοιάζει, εννοείται και παοξίδικη φάτσα, 100%. 100%, 100% παοξίδικη φάτσα, εντάξει. Με σηκωμένο φρύδι φωτογραφία. Λίγο. Δουλεμένη στα... Ναι, 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 κανονικά. Γεννημένος το 2002, στόπερ, ο Γιώργος Λαγωνίδης. Κοίτα να δεις το, να σου πω κάτι. Εγώ σέρνω για μια εποχή που θα παίζει ο γιος του Λαγωνίδη, ο γιος του... Δηλαδή, γουστάρω έτσι. Να συνδεθεί κάπως εκείνος ο ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πήγαινε για προετοιμασία και ο προπονητής έψαχνε τους παίκτες που τους έβαζε στα βουνά να τρέχουν. Κρυβόντουσαν σε θάμνους και τα λοιπά, για να τα λέμε όλα. Όχι ο Κώστας που ήταν καλός αθλητής, αλλά κάτι άλλο. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο αδερφός μας, που σε ρετούσε, σου παιχνάρα. Να σου πει ιστορίες ο Γιώργος, να γελάς τρία μερόνυχτα. Εντάξει, η καλύτερη είναι με τον Μπέγκστον, που τους είπε με τον Μπάμπη τον Μιχαηλίδη να ανέβουν τρεις φορές στο λόφο στα 3-5 πηγάδια, 7.30 ώρα το πρωί. 1,5 χιλιόμετρο ανέβα, 1,5 χιλιόμετρο κατέβα. 1, 2, 3. Τη δεύτερη φορά κρυφτήκαν στους θάμνους. Και υπάρχει ποδοσφαιριστής, όταν τους βρήκε ο Μπάμπης Μιχαηλίδης, γιατί ανέβηκε ο Μπέγκστον, τους περίμενε ο Μπέγκστον πόση ώρα να κατέβουν, δεν κατεβαίνανε. Εντάξει. Και υπάρχει ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκεί που κρυβόταν για να μην τον δει ο Μπάμπης Μιχαηλίδης, έπεσε στον κρεμό. Και όταν μαζευτήκανε και έλειπε ένας, εμφανίστηκε από το πουθενά γεμάτος αίματα. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τώρα πώς τα ξέρουν. Τιμάτωσε τη φανέλα δηλαδή. Τιμάτωσε τη φανέλα, τη μάπα του, την πλάτη του, τα πόδια του. Έπεσε πάνω σε τέτοιο, σε τσουκνίδες.
Ωραία χρόνια. Αγνός ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτός ήταν ΠΑΟΚ, Σταύρο. Ναι, ρε, να γυρίσουμε εκεί. Όχι να κερδίσει τη Βασιλεία 0-3. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός, ναι, γενικά υπάρχει. ΠΑΟΚ ήταν της Μόσχας. Εκεί, στο 0-0 ας έχει. Ήταν λίγο ΠΑΟΚ εκείνο. Αλλά εγώ γελάω με τους ΠΑΟΚΣΥΔες στο Facebook, ειδικά τότε το 80 που έτσι και αλλιώς και τότε ήταν ΠΑΟΚ και αυτά. Παιδιά, εμείς ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε εκδομές το 89 και το πρώτο διπλό είδαμε το 94. Εντάξει. Δηλαδή, μου έχει βάλει 4 γκολ ο Σπίνουλας. Δεν είμαστε για να. Όχι 4 γκολ ο Σπίνουλας, ο ίδιος ο Σπίνουλας. Είχα φάει 4 γκολ από τον Αθηναϊκό. Ναι, ας αφήσουμε δεκαετία του 80. Ωραία χρόνια, ανέμελα. Ήταν τα παιδικά μας χρόνια, τα φηφικά μας. Δεν υπήρχε αστυνομία, κάνεις τα μπάχαλα όπως ήθελες. Έτσι, τρυφερά χρόνια. Αλλά τώρα, με το που κουνιέσαι, πάρε 30 δακρυγόνα. Και αυτή η άπειρη στην έκθεση. Έλα στον πάγο, αγόρι μου. Έλα να εκπαιδευτείς. Θα μας πεις μετά γιατί έφυγες από την πόλη το τρίμερο. Εννοείται. Ήρθε η ώρα να πούμε χορηγούς, πρέπει να τους βρω βασικά. Μαζί μας λοιπόν ήταν στοίχημα.gr, Στέργιο. Που... Γιατί ήτανε, δεν είναι ακόμα, ρε. Είναι, ρε παιδί μου. Στο πρώτο μισάωρο ήτανε. Στοίχημα.gr, που πήγα πάλι να κάνω ωραίο ταμείο χθες, αλλά μου τα χάλασαν λίγο. Ποιοι. Αλλά οκ. Okay. Ρε εσύ, έχω βάλει σε όλα τα παιχνίδια της Γαλλίας anytime το Ζιρού και χθες έπαιξα τη Γαλλία να κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ και κέρδισε 2-1. Την Ολλανδία. Έβαλε γκολ η Ολλανδία. Ενέριζε, δηλαδή πες μου λίγο. Γιατί ρίζει. Όχι, ρε, τελευταία δεν θα πέσει. Δεν παίζει με τα νησιά. Έλα, ρε Σταύρο, τώρα οι άλλοι πέσανε με όλου εκεί κάνε πέρα. Κάνε κασάουτ, σου δίνει δυνατότητα στοίχημα. Δεν μπορούσα να κάνω κασάουτ γιατί είχα παίξει περίεργα πράγματα. Συνδυαστικά και τέτοια. Δεν θυμίζει δηλαδή να βάζουν γκολ, Σταύρο. Ναι, νομίζω ότι είναι σφιχτή ομάδα. Παιδιά, το είδε πάρα πολύ. Όχι, δηλαδή. Πε λίγο ότι έχω καλό μάτι στο στοίχημα, παραδέξτε το λίγο. Με new sense. Και πολλά έστω, Σταύρο Κόλκα. Στίχημα.gr λοιπόν. Δεν έχει πει τίποτα από αυτά που περιμέναμε να πει. Μα τα έχω δώσει σημειωμένα και δεν με έχετε αφήσει. Κοίτα εδώ χαρτάκι προς πίσω. Επαγγελματία. Μπορείς να κάνει ένα φασιστικές μέθοδοι κατά των γυναικών στα αθλητικά ραδιόφωνα. Να κάνει μια σελίδα. Δεν θέλω. Κάνε, όχι, κάνε. Εγώ θα είμαι και εγώ διαχειριστής. Γιατί ρε, μιλή, δεν θέλω να κάνω. Όχι, κάνε. Όχι. Έχω πέρα σημειωμένου τύπου ειδήσεων και δεν τα είπαμε. Τέλος πάντων. Με το που θα επιστρέψουμε, πάμε. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Αγάπη, σε ξεφωνίζει ένας στο Instagram ότι δεν είμαστε σοβαροί. Εν τω μεταξύ πρέπει να είμαι το πιο σοβαρό άτομο στο site, πιστεύω, έτσι. Στο site, είναι ξεκάθαρα. Ποιος είναι πιο σοβαρός από μένα. Στέλνει και παρεθέσει. Δεν θέλω να δείξω από τη μέρα ότι είμαι κακός κτλ. Από αύριο θα σου πω. Εντάξει. Μα πρέπει να είμαι πιο σοβαρός από εσά. Τίτλους ειδήσεων. Έχει πάει μία παρατέρα. Το έχει φάει μία ώρα. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίτλους ειδήσεων. Θα πούμε στα θέματά μας, ρε Σταύρο. Για κάτω να τα παρουσιάσουμε μία ώρα. Ναι, λοιπόν, πάμε. Θα πάμε στα πιο φρέσκα και στη συνάντηση που έγινε το πρωί στην Τούμπα. Το παρόν έδωσε ο Πάνος Καμένος. Ο οποίος βρήκε την Τούμπα. Αυτή είναι η πρώτη έκπληξη. Ναι, το στρατόπεδο της Τούμπας. Το στρατόπεδο της Τούμπας. Ο Πάνος Καμένος λοιπόν έδωσε το παρόν μαζί με την Υφυπουργό Άμυνας Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Γυναίκα έχουμε στην Άμυνα, Υφυπουργό, Παναγιά μου. Για λέγει, ρατσιστικό σχόλιο να καταγραφεί. Ναι, πάμε, ναι. Και την Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νατοπούλου. Η οποία είναι πολύ δυνατή. Ναι. Δυνατή, δεν ξέρω τώρα αν έχει τα πτυχία, αλλά είναι δυνατή. Είναι το παράδειγμα ότι αν δουλεύεις σκληρά, Σταύρο, στη ζωή σου, κάποια στιγμή θα έρθει και δικαίωση. Σιγά, Στέργιο. Γίνω... Ξεκίνησε από το τομέα καθαριότητας και έφτασε να γίνει υπουργός. Τι είναι? Υφυπουργός. Σε λίγο υφυπουργός. Και πρωθυπουργός. Γιατί όχι, υπουργός. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Υπουργός είναι. Ναι. Ας το διάλο. Λοιπόν, ναι, και... από πλευράς ΠΑΟΚ στην σύσκεψη έδωσαν το παρόν ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Ηλίας Γεροντίδης, ο Αχιλλέας Μαυρομάτης και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων. Ο Αχιλλέας θα ασχοληθεί λίγο με την Μπενφίκα και πώς θα δημιουργηθεί μέχρι σε 15 μέρες και θα αφήσει τα κτίσματα. Καλά, Σταύρο, τώρα. Ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος ως το ΑΣ. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που λέω τώρα και ο Μάκης ως ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πάντα. Ο ναι. Μάκης Γκαγκάτσης. Και ο Γιάννης ο Δημογιάννης είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα κατασκευαστικά. Και ο Ηλίας Γεροντίδης. Από την πλευρά της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο Ηλίας Γεροντίδης προφανώς τώρα η αστυνομία τι δουλειά έχει εκεί, του στρατού δεν είναι. Εντάξει, δεν έχουμε προσλάβει ένα στρατηγό, ρε. Α, στρατηγό είναι και ο Γεροντίδης. Μάλλον έχουμε στρατηγό. Ποιον έχουμε? Όχι επίσημα. Στρατηγό επίσημα δεν έχουμε. Ανεπίσημα. Είναι απλά σαν φυσική παρουσία. Έχει τον στρατηγό. Ένα είναι ο στρατηγό. Λες στρατηγό και το μυαλό σου πάει εκεί. Για το φράγκο λες. Ναι. Ναι, στρατηγό. Ξεκάθαρα είναι στρατηγό. Αλλά δεν ανήκει στην οικογένεια του Πάκου να δώσει επίσημα. Δεν έχει κάποιο ρόλο. Ναι, οκ. Okay. Επίσημα όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό που βγαίνει από αυτή την σύσκεψη την πρωινή.
είναι ότι ανακοινώθηκε η απόφαση για την παραχώρηση 20 και πλέον στρεμμάτων με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό το είπε το πρωί, λίγο πριν αποχωρήσει από την Τούμπα και ο Πάνος Καμένος στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Έκανε λόγο για 10 περίπου ημέρες. Είπε ότι είναι όλα τελειωμένα, απλά σε 10 περίπου ημέρες θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα οριστικά. Βάλε μία άνω τελεία για να δούμε αυτό το πράγμα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ανάλογες δηλώσεις του Τσίπρα τον περασμένο Μάρτιο. Εμένα αυτό που με ενόχλησε στην όλη διαδικασία είναι ότι χρησιμοποιήθηκε για ακόμη μία φορά η έκθεση για εξαγγελίες στους Θεσσαλονικιούς ηθαγενείς. Εντάξει, ναι. Αυτό με ενόχλησε εμένα. Τι είναι αυτό το ταλαβέρι λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα ταλαβέρι το οποίο βολεύει όλους. Πρώτα απ' όλα βολεύει τον ΠΑΟΚ γιατί για να σχηματοποιηθεί ένα οικόπεδο αυτό που χρειάζεται τέλος πάντων περισσότερα στρέμματα για να πάρει τις κατάλληλες άδειες για να χτιστεί κάτι σύγχρονο και με τις προδιαγραφές που πρέπει. Συνολικά όλο το οικόπεδο είναι 50 στρέμματα. Από αυτά ο ΠΑΟΚ έχει αγοράσει τα 30. Περισσεύουν 20. Αγοράσει. Αγοράσει. Γιατί μερικοί. Αγοράσει. Είναι σωστό να λέμε το αγοράσει. Κοίτα. Να το αγοράσει, τονίζουμε γιατί εντάξει. Το αγοράσει είναι βασικά. Μας πήρανε το συντριβάνι για να κάνουν η θεολογική σχολή είναι. Ναι. Θεολογική σχολή, γιατί με τις σχολές γενικά είμαστε, έχουμε ένα θεματάκι. Ωραία. Και πήραμε ουσιαστικά την έκταση των 30 στρεμμάτων στην Τούμπα που δεν ήταν στρατόπεδο τότε. Εμείς οι παλιοί άλλωστε τα θυμόμαστε αυτά. Για απλά κάτι αποθήκες. Όχι, του στρατού. Όχι, είχε τόλ. Είχε τόλ. Τόλ είχε που ζούσανε πρόσφυγες. Σωστό. Ωραία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια περιοχή της Θεσσαλονίκης τότε που δεν ήταν και. Δεν ήταν καθόλου. Όχι, ναι, ήταν και. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι τότε. Υπήρχαν μόνο σπίτια, χαμόσπιτα, προσφυγικά καταλήμματα κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ο περιβάλλον χώρος της Τούμπας, ο οποίος δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τίποτα άλλο δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι το οικόπεδο, ήταν μια άχρηστη έκταση για οποιονδήποτε άλλον πριν του ΠΑΟΚ. Και της λαϊκής. Η λαϊκή δεν πιάνει και είναι κλεάνθος. Πιάνει λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Πιάνει και λίγο. Ναι. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση δεν είχε άλλο δρόμο από το να δώσει στον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα στρέμματα. Και αυτό γιατί. Γιατί κάθε κυβέρνηση σε μια περίοδο κρίσης είναι αναγκασμένη να παρουσιάσει νούμερα. Ένα νέο γήπεδο δίνει δουλειά σε κατασκευαστικές, δίνει δουλειά σε κόσμο, αυξάνονται θέσεις εργασίας, γίνεται πιο ωραίος ο χώρος, δημιουργούνται θέσεις για πάρκινγκ που δεν υπάρχουν εκεί πέρα κτλ. Κτλ. Άρα η κυβέρνηση λέει: πάρτε αυτό εδώ, θα μπορούσε να ζητήσει λεφτά. Θα πάρει χρήματα από το ΦΠΑ, στα πρώτα εμπορικά ακριβώς, που θα γίνουν. Γενικά από πολλά θα πάρει, από φόρους θα πάρει, από εισφορές θα πάρει, από 1002 θα πάρει. Εντάξει. Άρα λοιπόν έδωσε η κυβέρνηση αυτόν τον χώρο δωρεάν, κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί ένα χρόνο πριν, εγώ αυτό ξέρω. Υπήρχε δέσμευση του Πάνου του Καμένου ότι τα κτήματα θα δοθούν, τα στρέμματα θα δοθούν. Γιατί υπάρχει ιδιώτης, δεν πήρα εγώ τα στρέμματα και έχει ο Θεός. Εντάξει, υπάρχει ο άνθρωπος που θα επενδύσει, αλλά στηρίζουμε την επένδυση εμείς σαν κυβέρνηση. Αυτό δεν λέγανε τόσο καιρό. Να έρθουν επενδυτές. Ωραία. Στηρίζουμε λοιπόν την επένδυση, δίνουμε τον χώρο το συγκεκριμένο που ήταν αναξιοποίητος και δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε κάτι και έτσι ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα φύγει ένα κτίσμα του 59, συν το τερατούργημα κτίσμα του 2004, εκείνο και το πράγμα, που το ασανσέρνετε 50-50 αν θα ανέβεις. Είναι ένα... Εννοείς σκάλες, ευρύχωρες. Ευρύχωρες, εκεί τι ωραίο. Σκάλες με 90 μοιρών γωνία. Το κατέβασμα και το ανέβασμα. Έχεις φύγει καμιά φορά με τα μούτρα και έχεις μια μπύλη. Όχι, αλλά καμιά φορά περνάω και λέω μία στο εκατομμύριο να μην συμβεί ποτέ κάτι κακό. Δεν θα προλάβουμε να βγούμε από εκεί μέσα. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το deal και έχει σημασία του να το βάλουμε σε μια σωστή βάση. Δεν κάνει κανείς χάρη στον ΠΑΟΚ. Όλα τα deal στην σύγχρονη, όλες οι συμφωνίες στη σύγχρονη αγορά την ελληνική πρέπει να έχουν αυτή την αύρα. Κυβέρνηση μου δίνεις αυτό. Ο ιδιώτης, εγώ ως ιδιώτης σου δίνω αυτό. Είμαστε και οι δύο κερδισμένοι. Είμαστε και οι δύο κερδισμένοι. Χάρηκα πολύ.
Τα λέμε. Χάρηκα πολύ, τα λέμε. Ούτε θα πάρει ο ΠΑΟΚ πακέτο από το ΕΣΠΑ, Σταύρο, ούτε από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει 20 εκατομμύρια έτσι αέρα. Από την περιφέρεια, δεν νομίζω ότι δικό σας να έχει 20 ευρώ στο ταμείο της περιφέρειας. Εντάξει, στις Αθήνας μόνο την περιφέρεια υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία δίνονται σε ιδιώτες για να φτιάξουν γήπεδα, ένα μέρος τους τέλος πάντων. Επειδή αναφερόμαστε στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ πήρε στρέμματα και μάλιστα σε άλσος, πέντε, αλλά σε άλσος. Δεν λέω εγώ να μην πάρει. Από τη στιγμή που υπάρχει μια επένδυση, υπάρχει ο ιδιώτης που κάτι θα βάλει, δεν γίνεται. Εκτός αν εμφανιστεί η περιφέρεια και πει: έχω, αχ, άλλα 100. Έχω. Αχ, πάρτα. Μην το γελάς. ΑΕΚ, ναι. Εκτός αν εμφανιστεί η περιφέρεια Αθηνών και το Αττικής και κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μακάρι οποιαδήποτε κυβέρνηση να υποστηρίζει ιδιώτες να επενδύουν ποσά τα οποία η ίδια αδυνατεί να επενδύσει γιατί δεν έχει. Αυτό είναι το ταλαβέρι λοιπόν, επειδή βλέπω πολλοί σκούζουνε. Παιδιά, αν έχετε ιδιώτη που μπορεί να επενδύσει. Βλέπω για παράδειγμα στον Άρη, λένε οι Αριανοί για τα οικόπεδα. Βλέπω τον Θόδωρο τον Καρυπίδη που κάθε σε μια δερμάτινη καρέκλα με το σήμα του Άρη. Εντάξει, φέρνει παιχταράδες, έχει κάνει το 2-2 με τις υπερδυνάμεις Λαμίας και Λάρισσας. Ωραία, είναι σε πολύ καλό momentum, μπορεί να κάνει το καινούργιο γήπεδο του Άρη μας. Αλλά δεν έχει στρέμματα γύρω-γύρω να πάρει. Ας δώσει το Χαϊλάου και ας πάει να το κάνει στα Βασιλικά. Που έχει και απεριόριστα στρέμματα, τι να κάνουμε τώρα. Αν έχει την επένδυση ο Θόδωρος Καρυπίδης, τη δυνατότητα επένδυσης. Εγώ θα στηρίξω. Όταν θέλει ο Άρης να κάνει καινούργιο γήπεδο και υπάρχουν τα χρήματα, ας τα κάνει. Ας το κάνει, κανένα πρόβλημα. Εννοείται, όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα. Και αυτό το πράγμα με την κατσίκα του γείτονα. Οι άλλοι έχουν στην Αθήνα 700 γήπεδα, δεν έχει μιλήσει κανείς ποτέ για κανέναν. Εμείς δεν έχουμε κολυμβητήριο να πάτε τα παιδιά σας, γιατί εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων αναγνωρισμένα. Δεν έχει κολυμβητήριο να πάτε τα παιδιά σας και κοιτάτε ακόμα τι θα γίνει. Μην τυχόν και γίνει κάτι που δεν είναι του χωριού σας. Ή της ομάδας σας και τους δικούς μου τα λέω αυτά. Δεν είναι μόνο για τους άλλους. Αφήστε να κάνουν γήπεδα. Αφήστε να κάνουν κολυμβητήρια, να κάνουν κλειστά. Δηλαδή δεν ευνοήθηκε ο Άρης με το κλειστό του ΠΑΟΚ. Δεν έχει για δική του χρήση το Παρέντε Σπορ. Να του δώσω εγώ το παραδάκι να πάω στο Παρέντε Σπορ. Μια από τις σημαντικότερες βλακίες που έχουμε κάνει. Τώρα για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Επειδή πλέον βλέπω ότι υπάρχει μια τάση αντίπαλων οπαδών και δημοσιογράφων, κυρίως δημοσιογράφων, τους οπαδούς δέχομαι τα πάντα, να εμφανίζουν τον ΠΑΟΚ ως ένα τερατούργημα, ας καθίσουν στα αυγά τους, ας πληρωθεί κανένας παίκτης από τους προηγούμενους που χρωστάνε τον κόλο τους. Εντάξει, τα παιδιά πεινάν, δεν έχουν να φάνε, πάνε για καφέ και μαζεύουμε ψηλά για να πιούν ένα καφέ. Και ας σταματήσουν με τον ΠΑΟΚ το παραμυθάκι. Και εγώ αυτό στέργιο που με τρελαίνει και η αγάπη είναι το εξής. Εσύ τόσο φθηνά να πουλάς τον εαυτό σου για να κάνεις το άτυπο γραφείο τύπου συμφερόντων Μαρινάκη Μελισσανίδη στη Θεσσαλονίκη. Να πάρεις κανένα φραγκάκι, να δω δηλαδή στο site σου ρε φίλε ένα σκήνο παπ. Να πάει στο διάολο, να πω τα κονομάει τουλάχιστον και αυτός είναι ο ρόλος του. Τζάμπα. Τζάμπα. Να το κάνεις τζάμπα αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Κάντο τουλάχιστον, πάρτα και κάντο. Σε κοροϊδεύει πιάτσα. Αυτά για το... Ας γυρίσουμε στα του γήπεδου. Μα αυτό κάνουνε. Εγώ αυτό που εξηγώ είναι το εξής, ότι παιδιά... Καταρχήν είναι αυτό που είπες. Ανεξάρτητα αν μας θεωρούν ιθαγενείς, εγώ θεωρώ τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τον περάσουν για ιθαγενή. Εντάξει. Σίγουρα όλες αυτές οι εξαγγελίες των δύο ημερών ακούγονται ευχάριστα, αλλά νομίζω δεν υπάρχει παοξής που αν δεν δει να ξεκινάνε τα έργα, θα βγει στους δρόμους και να πανηγυρίζει. Έτσι είναι ένα το κρατούμε. Δηλαδή, χαίρομαι που ο κόσμος, τουλάχιστον η πλειοψηφία συντηρητική, έχει μια επιφύλαξη. Γιατί εντάξει, είναι αυτό που είπες. Το ακούσαμε και πέρυσι το Μάρτιο, μπορεί να το ακούσουμε και τον επόμενο Σεπτέμβριο. Εντάξει, του 2019. Το εγώ δεν πανηγυρίζω γιατί αυτονόητο, φίλε. Δεν μου κάνουν χάρη κανείς. Δηλαδή, κάνω μια επένδυση, η οποία είναι μεγαλύτερη γιατί χρησιμοποιώ αυτά τα στέματα. Θα φτιάξω ένα γήπεδο 35-40.000 κόσμου. Θα δημιουργηθούν 30-40 μαγαζιά που αυτομάτως σημαίνει 300-300 άτομα προσωπικό.
Δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ. Πουλάει ο ΠΑΟΚ το ένα κατάστημα στην Καμπανέλο Home Video, λέμε τώρα. Μια ετεροστοιχεία, μια εταιρεία. Ή στη Vivid. Δεν θα δουλέψουν 70 κορίτσια μέσα. Ε, τώρα πού να δουλέψουνε. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Τέλος πάντων... Θα δούμε, είναι Σταύρο μεγάλο το project σε μια πόλη που δεν τη βοηθάνε και ιδιαίτερα. Ο κρατικός μηχανισμός. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να μην συναντήσει προβλήματα και μακάρι η φετινή χρονιά να είναι τελευταία που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να υπάρξουν 2-3 χρόνια που αναγκαστικά θα τραβιέται ο κόσμος, δεν ξέρω, στο Καφκατζόγλιο. Και να μην προκύψουν προβλήματα. Κοίτα, όμως θα γίνει. Ας πούμε, αυτό που είπε σήμερα ο Μάξιμ Γκαγκάτσι είναι ότι θα ξεκινήσει όλο αυτό στο τέλος της τρέχουσας περίοδου, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στα γραφειοκρατικά κυρίως. Και είπε ότι το πιο πιθανό είναι να γκρεμιστεί η Τούμπα και να ξαναγίνει από την αρχή. Και όχι νομίζω δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει. Είπε ότι υπήρχε και το ενδεχόμενο να κατασκευή ουσιαστικά, αλλά αυτό που προκρίνεται είναι το να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί από την αρχή. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε τα στρέμματα. Αν δεν είχαμε τα στρέμματα, δεν υπήρχε λόγος να κάνεις κάτι. Γκρέμιζες θύρα-θύρα. Ναι. Δεν είχες και τον κίνδυνο το γραφείο κρατικό. Εντάξει, και όλα καλά. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να εξασφαλίσει όλα τα έγγραφα τα οποία τον νομιμοποιούν να χτίσει το καινούργιο γήπεδο. Να μην πάθει ό,τι η ΑΕΚ, δηλαδή να ρίξει το γήπεδο και μετά να είναι αγριόχορτα και. Πώς το λένε, και διαφημιστικές πινακίδες μέσα, γιατί το έχω δει την εικόνα. Και να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και να κάνουμε μνημόσυνα. Ναι, μνημόσυνα. Τι ωραία που ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και βασικά είναι και η ευθύνη τεράστια των ανθρώπων του ΑΣ και της ΠΑΕ που συνεργάζεται, εννοείται, να μην γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν θα αντιμετωπιστεί το σύνδρομο Γρανίτσα όπως στην ΑΕΚ που ο Γρανίτσα ζει και βασιλεύει. Εδώ θα έχουμε κανονικά κρεμάλες, άμα συμβεί κάτι αντίστοιχο, νίντζα θα εμφανίζονται με αστεράκια. Εντάξει. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ λοιπόν μέχρι τέλος τη σεζόν θα πρέπει να, διαδικαστικά να έχουν γίνει όλα τα γραφειοκρατικά θέματα έτσι ώστε να μην μπορεί να προσφύγει κανένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να έχουμε κολυσιεργία, που σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι. Σίγουρα θα δημιουργηθεί σελίδα κάτοικοι Τούμπας. Δεν θα βρεθεί ένας από απέναντι ότι μου χαλάει τη θέα στο Λιοβασίλειο. Από απέναντι δεν θα είναι σίγουρα. Χιλιόμετρο πιο κάτω θα είναι. Ωραία. Θα βρεθούν σίγουρα. Αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει να είναι, αν έχει εξασφαλίσει τα διαδικαστικά όπως πρέπει να τα εξασφαλίσει και ξεκινήσουν τα έργα, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Εκείνη το κλειδί, γι' αυτό δεν έγινε και φέτος η δουλειά. Υπήρχε μία φήμη ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε του Καφρατζόγλου για φέτος. Ναι. Πέρσι, όχι φήμη. Όντως είχαν επισκεφτεί άνθρωποι του ΠΑΟΚ το Καφρατζόγλου. Όντως είχαν δει τι έργα πρέπει να κάνουν για να είναι λειτουργικό. Υπολόγιζε η ΠΑΕ περίπου 1,5-2 εκατομμύρια για να γίνει λειτουργικό το Καφρατζόγλιο. Ωστόσο, δεν υπήρχαν τα γραφειοκρατικά σε προχωρημένο στάδιο, αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος παίζει στην Τούμπα κανονικά. Από του χρόνου ελπίζουμε δηλαδή την άνοιξη ο ΠΑΟΚ να είναι σε θέση να ξεκινήσει τα έργα ανάλογα πως θα πάει το πρωτάθλημα, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα, αν έχουν κρυθεί τα πάντα 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος, να πει παιδιά, κάνουμε τα τελευταία παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο. Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-2 μήνες, γιατί 1-2 μήνες κέρδος είναι 1-2 μήνες κέρδος. Μπορεί να γλιτώσεις, να ξεκινήσεις, ξέρω εγώ, μετά από 2 σεζόν σίγουρα στη νέα Τούμπα. Απλώς αν έχουν τελειώσει όλα, φαντάζομαι εννοείς θετικά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μην πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στην Τούμπα, εντάξει. Ας χάσουμε 2 μήνες λοιπόν. Όχι. Θα είναι καλή συγκυρία. Θα είναι καλή. Εντάξει. Ναι. Επειδή είναι μακριά και επειδή με τις δύο πρώτες αγωνιστικές κατάλαβες και εσύ ότι δεν θα μας βγει ψυχή. Εγώ δηλαδή τον Μάιο τον φαντάζομαι ότι είναι σε 4 αιώνες μετά τα πρώτα σημάδια. Και εκείνα τα σημάδια, το έχουμε αυτό. Ε, ο μην το βάλεις, πλάκα κάνω. Τα πρώτα σημάδια λοιπόν είναι αυτά. Εγώ θέλω όσο το δυνατόν γρηγορότερα να είναι έτοιμη η Τούμπα. Θα πανηγυρίσω και αλλού, θα βρω. Εντάξει, ναι. Θα βρω κανένα καταγώγη να πάω να πιω δύο μπουκάλια. Ωραία. Θα πάω να βουτήξω στο Θερμαϊκό καλή ώρα όπως έκαναν. Αυτός που πατάει και βούτυξε και πατάει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί. Ωραία. Έχει βουτήξει στο Θερμαϊκό. Είσαι σε τριβάνι. Στο Θερμαϊκό για είναι. Θερμαϊκό το βλέπω. Αφού πατάει. Έτσι φαίνεται μάλλον.
Όχι, πατάει σίγουρα, πατάει σίγουρα. Εκτός άμα ήταν η Παναγιά Death Vader, εντάξει, είχαμε και τον Χριστό περπατού στο νερό. Πατάει, ρε. Δεν είναι να πατάει στο θερμαϊκό, πώς πατάει. Αγάπη, η στάση του σώματος δείχνει ότι πατάει. Δηλαδή, αν δεν τον έχουν σανίδα στην πλάτη, να τον ρίξουν μονοκόμματο μέσα. Είναι αυτός που έκανε το νερό κρασί μετά. Ε? Σε συντριβάνει πρέπει να είναι αυτός. Καλά, όσα τα κρυγόνα και να φας, στο θερμαϊκό δεν βουτάς με τίποτα, αν πιστεύω εσύ. Δηλαδή δεν θα βουτούσα. Δεν θα ξέρεις από πού βγήκε η τρίτη ρόγα. Αν είναι από τα χημικά ή από το θερμαϊκό. Σε 5-6 χρόνια, αν βγάλεις κανένα πει το μάτι κάτι, θα θυμάσαι τότε για τα κρυγόνα. Συντριβάνει, με ενημερώνει συνάδελφος. Συντριβάνει, ναι, αφού πατάει. Αφού λέγανε όλο θερμαϊκό, ρε εσύ. Ποιο θερμαϊκό, μωρέ. Ποιο θερμαϊκό. Το είδα και εγώ το γράφανε. Τότε το σοβόδι μπορεί να είσαι. Ποιο θερμαϊκό. Καλά είναι η κορυφαία άλλη φωτογραφία όμως που έστειλες όταν γύρισες. Ο μοναχός ή η μοναχή δεν ξέρω γιατί φοράει και μάσκα. Ναι. Με την εικόνα της Παναγίας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γενικά από τη μία γελάμε, από την άλλη κλαίμε. Εγώ έφυγα για αυτόν τον λόγο για να γλιτώσω αυτό το μαρτύριο. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημά μου είναι ότι έρχονται δημιουργίες από άλλες πόλεις και πουλάνε τρέλα τον κόσμο και παθαίνω αμόκ. Ξέχωρα, πολιτικά κτλ. Εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι αυτό. Όταν είναι δημιουργίες οι δικές μας, εντάξει, γνωριζόμαστε, λέμε και μια καλημέρα με κάποιον, όλα καλά. Μόλις ανεβαίνουν δημιουργίες από άλλες πόλεις και σε κοιτάνε στραβά την ώρα περπατάς, μου θολώνει το μυαλό μου. Στο μεταξύ, ρίξαν τόσο πράγμα που έφτασε μέχρι την Πότσαρη. Να πηγαίναν στην Τούμπα να το ζούσανε. Όταν είσαι ΠΑΟΚ, ξέρεις τι θα κάνεις στα δακρυγόνα, ξέρεις τι θα κάνεις όταν σκάσουνε. Ξέρεις πως θα επιστρέψεις πίσω όταν είναι κάψουλα, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις ότι θα τρύψεις τα μάτια σου, ξέρεις τι χρειάζεται, θα έχεις το μαλόκ στην τσέπη, τα έχουμε ζήσει αυτά. Εκπαίδευση θέλει παιδιά, αντέχονται τα δακρυγόνα, δεν είναι τίποτα, έχω και τσιγάρο ανάβω πλέον όταν σκάνει. Το έχεις πάει σε άλλο level. Έχουμε φτάσει σε άλλο level, έχω πάει σε γήπεδο με μάσκα. Έχω πάει σε γήπεδο. Ποιο? Σε ένα Βέρεια ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι του Σπάθα που νόμιζα ότι κάτι θα γίνει. Και δεν έγινε τίποτα. Τζάμπα την κουβαλούσαμε. Αυτό που γίνεται στις τρεις μέρες ξέχωρα από τα καραγκιουζλίκια, τις εξαγγελίες κτλ. Αυτό που γίνεται με τις δημιουργίες που δεν τις ελέγχει κανείς, που λέει ο καθένας ότι κουστάει, σε κοιτάνε στραβά στον δρόμο κτλ. Δεν το αντέχω. Εντάξει, κάποτε πρέπει αυτή η αηδία και σύντομα να σταματήσει, Σταύρο, της έκθεσης. Ή θα πρέπει να μην την επισκέφτεται κανένας. Εντάξει. Ή θα πρέπει, δεν ξέρω. Να βρουν ένα άλλο μέρος να επισκέφτονται. Όχι, να μπορεί να γίνει με ολόγραμμα. Να βγαίνει να κάνει εξαγγελίες ο Τσίπρας όπως μιλούσε ο Αζάρ στη Βέλγια και τη τηλεόραση. Έχουν κάνει συναυλίες και έτσι. Του Μάικλ Τζάκσον πλέον. Εντάξει. Ναι, ωραία, είναι πάρα πολύ απλή η τεχνολογία. Ας γίνεται με ολόγραμμα. Ολόγραμμα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και ας, σταματήσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην πόλη. Απ' την άλλη, λυπάσαι και τους Αθηναίους γιατί τους έχουν κάθε μέρα. Σε δύο μέρες γίνεται το Ελαραμέι. Ξέχωρα τώρα από πολιτική, εγώ δεν παίρνω θέση πολιτική. Ο καθένας λέει τα δικά του, όποιος θέλει τον πιστεύει. Ούτως ή άλλως ο λαϊκισμός και η δημαγωγία παραδοσιακά πρημοδοτούνται από την ελληνική κοινωνία, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό το καραγκιοζλίκι να μου ανεβαίνει ο άλλος και να με κοιτάει στραβά κάτω από το σπίτι μου δεν αντέχεται. Υπάρχει και εγωισμός, υπάρχει και εκνευρισμός, υπάρχουν και παραστάσεις. Τώρα αυτό το πράγμα που μου κάνανε εμένα στο ηλεκτρικό όταν ήμουν 15 χρονών για να μου σπάσουν το τσαμπουκά να μην πάω στο γήπεδο να μου το κάνουν σε 43 μου κάτω από το σπίτι μου. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ και δεν είμαστε πλέον τίποτα παιδάκια. Μπορεί να γίνει το κακό, μεγάλο κακό. Τέλος πάντων, αυτά για την παροδία της έκθεσης. Στοίχημαν.gr. Πόσο έλειξε το 17 Μαρτίου. 5-0 έλειξε. Έλειξε. 5-0, ναι, σε λίγο στο κάτω. Κάναμε φερπλέι στο τέλος. Θα έχουμε και. Εντάξει, έχει γίνει χαμός έτσι. Τι? Ο Άρης είχε χάσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Μετά ο Πάο κάνει το 2-0 με δύο πέναλτι. Το 4-0 είναι με αυτογκολ. Τα πάντα έγινε. Δεν έλειψε και κάτι άλλο. Μειώνει την νίκη του Πάο, τι μου φάνηκε. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Δεν είναι ένα με 5 γκολ, έχει γίνει πέναλτι αυτογκολ. Το βγάλαν out. Το του Άρη. Νομίζω το πιάσαμε. Ποιο είναι τέρμα. Δεν ξέρω, Σταύρο, ποιος έπαιξε σήμερα. Ποιος του Γκάντα, όχι, ο Νίκος είναι μεγάλος, είναι φίλος μας. Τα φίλια μας, ο Νίκος. Λογικά, ο Μπαλωμένος ήταν λογικά. Ο Μπαλωμένος, λογικά. Το δουλεύεις την ΚΑΠΑ 17 ναι, ρε, και την ξακουστή ΚΑΠΑ 12, κάθε χρόνο είναι καλύτερη. Συμφουρνιά. Συμφουρνιά. The Golden. Να πούμε λίγο κάτι. Σοβαριστείτε λίγο. Να πούμε κάτι σοβαρό. Λοιπόν, επειδή είχαμε και διάφορα μηνύματα από το πρωί στο ΠΑΟΚ 24, σήμερα
Είναι η πρώτη μέρα για τους ανέργους για να καταβάλουν τις αιτήσεις για να μπουν στην κλήρωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η καταβολή των αιτήσεων στις 10 το πρωί και μπορούν όλοι να στείλουν μέχρι και αύριο στις 7 το απόγευμα. Ναι. Καλά κάνεις αγάπη. Τι στοιχεία πρέπει να έχεις? Πρέπει να είναι αριθμός δελτίου ταυτότητας και η κάρτα ανεργίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα μπουν στο pocaps.gr γιατί είναι αρκετά τα δικαιολογητικά, να τα δουν και αναλυτικά. Και για να μην πούμε και κάτι δικαιολογητικά, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν χωρίς δικαιολογητικά να πάρουν διαρκείας. Ναι, εντάξει, πάντως, επειδή παιδιά είναι δύο μέρες μόνο, σήμερα και αύριο. Αυτό είναι σημαντικό και θα το όσοι έχετε φίλους ανέργους που δεν είναι πολύ του διαδικτύου κτλ., σου ενημερώσετε. Με κλήρωση θα γίνουν η διανομή των διαρκείας. Με μηνύματα και email θα ειδοποιηθούν οι τυχεροί. Οπότε από αύριο το μεσημέρι, από αύριο το απόγευμα και μετά θα γίνει η κλήρωση του Dubai και από Τετάρτη Πέμπτη θα είναι και τα αποτελέσματα. Απλά μέχρι αύριο το απόγευμα στις 7, 7 οι αιτήσεις, επειδή είχαμε και μηνύματα που μας ρωτούσαν. Ωραία. Στοίχημαν.gr, χορηγός της εκπομπής, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Στη Στοίχημαν οι καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα και βέβαια cash out, token bet και όλα όσα διευκολύνουν το παίξιμο. Τι είπατε αυτό? Σερβία, Ρουμανία έχει απόψε. Μπορείτε να παίξετε. Αυτός τι είναι που βλέπουμε εδώ? Αυτός είναι ο venue director της UEFA. Νικολάους Μάρσαλ. Δεν μας έστειλε. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24. Διότι... Ένα ναι. Ακόμη ΠΑΟΚΣΑΚΙ. ΠΑΟΚΣΑΚΙ άρρωστο. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πούμε έτσι και την αποκάλυψη της Φόρτσα και τις αλλαγές που θα γίνουν στην Τούμπα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Έχουμε να πούμε για ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που επιστρέφουν σήμερα σιγά σιγά και οι διεθνείς. Έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Άρης ΠΑΟΚ 05 στην ΚΑΠΑ 17. Στο γήπεδο της Σουρωτής, στον εκπληκτικό Γιώργο Λόλα, απίστευτη μορφή. Προπονητής Αλέξης Αλεξιάδης, βοηθός Εμπενίζερ Χάγκαν. Κάτσε λίγο. Ο Αλέξης είναι ο ανιψιός του Άγγελου Αναστασιάδη. Ναι. Και ο Εμπενίζερ Χάγκαν. Γνωστός ο Εμπενίζερ Χάγκαν. Είναι ο Εμπενίζερ Χάγκαν, επιλογή του Άγγελου Αναστασιάδη. Δεν ξέρω. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Άγγελου τώρα. Όχι, τη θυμάμαι, Σταύρο μου. Δεν ξέρω αν είναι τώρα επιλογή για την ΚΑΠΑ 17 του Άγγελου. Εντάξει, εκεί πήγαινε το. Αρκετός κόσμος του Άγγελου έχει πάει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλός είναι ο Έμπε. Χρόνια στον Ηρακλή της Ακαδημίας. Έχει μια εξειδίκευση με το αντικείμενο. Καλά, ο Άχαγκαν έπαιξε. Καλό είναι να υπάρχουν ποδοσφαιράνθρωποι γενικότερα. Καλό είναι να δημιουργούνται ποδοσφαιράνθρωποι. Καλό είναι να υπάρχουν ποδοσφαιράνθρωποι να μιλάνε για ποδόσφαιρο στα μίντια. Που ψάχνουμε με το φακό να βρούμε κάποιον να μιλήσει για κανονικό ποδόσφαιρο και να μην πει ότι εμείς ήμασταν τότε και τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και ούτε έχει δώσει δείγματα, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ, ο Χάγκαν, κομπλεξισμού ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, σοβαρός είναι. Σοβαρό παιδί, ρε, πάντα. Και σαν να ήταν σοβαρό παιδί. Εγώ τον θυμάμαι από τότε που τον πήρε η Καλαμάτα. Υπάρχει το περιβόητο παιχνίδι με την ύφη στην Καλαμάτα. Ο Χάγκαν είναι βασικό στην Καλαμάτα, το 10, το καλό. Λες να έχουμε τότε... και Φουτσίνη στην ΚΑΠΑ 15 του χρόνου. Είχε μια φάτσα το γιο του, τον Κωνσταντίνο, που τότε που έπαιζε ο Φουτσίνη ήταν πιτσιρικάς. Ο οποίος θέλω να δω πώς μεγάλωσε και αν παίζει μπάλα κτλ. Αυτός θα ξεκινήσει και αυτό στην καριέρα του στα 4 μηνών όπως ο Φουτσίνη. Πριν περπατήσει. Η μαύρη Φεράρι. Η μαύρη Φεράρι. Αγάπη. Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε? Θέλετε να πάμε λίγο σε αυτά που αποκάλυψε η Φόρτσα το Σάββατο? Ναι, τα έργα της Τούμπας. Τι, ναι. Τι διαφορετικό θα δει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω είναι το επόμενο εντός έδρας. Ναι. Με την Τζέλση πρώτα. Α, παίζουμε με την Τζέλση πρώτα, με τον λοιμό. Ναι, 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 με την Τζέλση. Το λοιμό του Λονδίνου. Ναι, αυτό που μιλήσατε εσύ και η Μπούντου και βγήκε. Εγώ δεν είπα Τζέλση. Εγώ ναι, έλεγα ναι. Σεβίλη ή Μπέτις. Εντάξει, εντάξει, συνέχισε. Λοιπόν, αρκετές αλλαγές θα έχει από εδώ και πέρα η Τούμπα και πρώτα στο παιχνίδι. Θα είναι πιο δύσκολο να πετύχει κάποιο τον προπονητή τη αντίπαλη ομάδα. Λόγω των plexiglass, λες εσύ. Και λόγω του ότι σκάφτηκε τάφρο για να μπαίνουν μέσα εκεί. Για λέγε. Λοιπόν, αρχικά, στις θύρες 1-2-3, στα επίσημα δηλαδή, θα φύγουν τα κάγκελα που υπάρχουν μπροστά και θα τοποθετηθεί εκεί ειδικό plexiglass. Έχει να μπει, ξέρεις, αυτές τις σκιές που περνάς μέσα από το plexiglass και μένει η ανθρώπινη μορφή. Ναι, για λέγε. Αυτό όμως, τώρα δεν ξέρω, ρωτάω, μην κορυδέψετε. Όχι, δεν. Αλλά είδα ένα μήνυμα πριν να το βάλαμε το θέμα, που έλεγε ένας ότι αυτό μπορεί να κόψει πολύ από τη δύναμη της κερκίδας με την άποψη ότι το plexiglass δεν περνάει ο ήχος. Κάτσε λίγο να κάνω τις πράξεις φυσικής. Ρε παιδιά, έτσι υπέρος και το σκεφτόμουν και λέω θα ισχύσει τώρα αυτό.
Δηλαδή δεν θα φεύγει το πινελίκι ευθεία, θα βρίσκει να πίσω. Γυρνάει πίσω. Ισχύει αυτό. Θα λες εσύ τα σπίτι σου και θα έχεις εκεί το σπίτι μου. Εντάξει, ρωτάμε, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, να μην πλεξιγκλάς. Αυτό σε πρώτη φάση γίνεται στα επίσημα. Και στη συνέχεια υπάρχει στο πλάνο να μπει σε όλο το γήπεδο περιμετρικά. Να φύγουν εντελώς δηλαδή τα κάγκελα. Να κρυμνεί το άλλο στο πλεξιγκλάς. Την ελαστικότητα θα πηγαίνει και θα είσαι καταπέλτης. Θα φεύγει και θα πηγαίνει στην 7 από την 4. Θα είναι φοβερό, ρε. Sorry, αγάπη, πριν συνεχίσει. Όση ώρα τελευταία αγάπη, διάβαζα χθες το θέμα τη Φόρτσα. Έχω στο μυαλό άλλη κουβέντα για κάγκελα σε άλλο γήπεδο και. Τότε εντάξει, θα την πω μετά στην εκοπή, αλλά είναι η ιστορία για τα κάγκελα στο Καφτατζόγλιο. Αν είναι ψηλά, χαμηλά, τι και πώς. Και κάγκελα, ρε. Γενικά, θα πρέπει να ζήσουμε χωρίς κάγκελα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς κάγκελα. Γι' αυτό μπαίνει το plexiglass. Στο νέο γήπεδο, δηλαδή, θα πρέπει να μην υπάρχει τίποτα σε κάγκελο. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και όποιος έχει νεύρα. Να κάνει λίγο γιόγκα πριν μπει στο γήπεδο, να του φεύγουν τα νεύρα. Εντάξει, όλοι έχουμε νεύρα. Μπορεί να κάνει και ο Ιβάν μέσα στο γήπεδο αυτά τα νέα τάση ντομάτια θυμού, το έχεις δει. Α, για να τόσους χώρους θα έχουμε. Κάπου έχουν ανοίξει και στη Θεσσαλονίκη. Πας ρε παιδί μου και λες, εγώ θέλω να σπάσω υπολογιστές. Ναι. Σου βάζουν 10 υπολογιστές, σου δίνουν και ένα ρόπαλο. Πόσο κάνει αυτό? Είναι λίγο τσιπημένη τιμή. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, την ώρα ξέρω, 40 ευρώ 50. Ανάλογα και τι θες να σπάσεις. Υπολογιστής, να υποθέσω, δεν είναι σε λειτουργία. Όχι, έχει υπολογιστές, έχει μπουκάλια. Ναι. Γενικότερα, ρε παιδί μου, έχει αντικείμενα. Έχει rage rooms, κάπως έτσι. Να διαλέξει πρόσωπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, να βάλεις πάνω φωτογραφία, ας πούμε. Το community room να υπάρχει. Θα το δούμε, θα σου πω. Ναι. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν αυτό στην Τούμπα. Είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση. Δωρεάν. Ναι. Για τους κατόχους διαρκείας. Και όχι μόνο. Μπαίνεις μέσα πριν το match. Ναι. Επιλέγεις το που λες. Καλό είναι αυτό. Ωραία, αγάπη, δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε plexiglass 1-2-3. Αυτό εντωμεταξύ εξυπηρετεί και τους κατόχους διαρκείας κυρίως που έχουν τις θέσεις χαμηλά και ναι. Συνήθως βλέπαμε να ανεβαίνουν ψηλά σιγά σιγά στους αγώνες γιατί δεν είχαν καλή ορατότητα. Βοηθάει νομίζω και αυτό που δεν θα υπάρχει. Όπως επίσης βοηθάει και το γεγονός ότι αλλάζουν πλέον οι πάγκοι. Mm-hmm. Θα είναι στα πρότυπα των ευρωπαϊκών ομάδων, δηλαδή λίγο πιο χαμηλά. Θα είναι υπόγειοι ουσιαστικά οι πάγκοι. Θα υπάρχουν σκαλοπάτια και πολύ λίγος. Λίγο από το μέρος του πάγκου θα είναι ορατό στον κόσμο. Επίσης και αυτό εξυπηρετεί πολύ τον κόσμο και νομίζω ότι είναι και πιο όμορφοι αυτοί οι πάγκοι. Προσωπικά δηλαδή πιο πολύ μου αρέσουν. Εντάξει, οι πάγκοι της Τούμπας είναι παραδοσιακοί. Υπάρχει η μέρα που με πολύ αέρα έφυγε. Ναι, μπορεί να φύγει, ναι. Ναι. Το έχουμε δει και αυτό βασικά. Το έχουμε δει. Ναι. Έχουμε δει να πετάνε διαφημιστικές πινακίδες πλέον ο πάγκο και τα δικά του LED. Δεν υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες. Εξελίσσεται το κλαμπ σε όλα τα επίπεδα. Τον υπόγειο πάγκο να φεύγει και διάδρομος να κάνουμε ένα τούνελ στα αποδυτήρια για φοβισμένους προπονητές, παίκτες. Ναι. Σκέψου το λίγο. Ναι, ναι. Μπαίνεις στον πάγκο κατευθείαν τούνελ από κάτω, τα σκάψεις που τα σκάψεις. Και βγάζεις τα αποδυτήρια. Είναι έξυπνο αυτό. Ή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αν είσαι πολύ φοβισμένος, φεύγεις με τη μία, ρε παιδί. Ναι, όντως. Επειδή το μετρό το φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα, ένα τέτοιο. Δουλεύει το μετρό, είπε ο πρωθυπουργός. Και προεκτάζει, λέει, γίνονται χαμός. Ωραία. Λοιπόν, η τρίτη αλλαγή που γίνεται έχει να κάνει με το κάγκελο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμη ανάμεσα στην θύρα 2 και την 8. Αυτό θα φύγει και θα γίνει νέα τοποθέτηση. Ουσιαστικά η 2 μέσα από όλο αυτό θα μεγαλώσει και η 8 θα μικρύνει και από τις 3.300 θέσεις η θύρα 8 θα πέσει στις 2.500. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κερδίζει 800 θέσεις για τους ευρωπαϊκούς αγώνες κυρίως που δεσμεύεται τις περισσότερες φορές η 8. Καλώς πλέον 800 θέσεις ελευθερώνονται για κόσμο που θα κάθεται στην 2. Έξυπνο. Λογικό είναι αυτό γιατί η θύρα που εγκλωβιζόταν, που κάλυπτε ουσιαστικά τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, είναι τις περισσότερες φορές άχρηστη. Αλλά μη μου χρεώσουν τα διαρκεία στις 2 στις θέσεις 8 στην τιμή της 2. Όχι, αφού έχουν φύγει ήδη αυτές τις θέσεις. Ναι, για τον χρόνο λέω. Ναι. Αν δεν κάνουμε το καινούργιο γήπεδο. Λοιπόν, ναι. Το άλλο είναι ότι η πράσινη μακέτα που υπήρχε ανάμεσα από τα κάγκελα και τους πάγκους έχει φύγει και τοποθετείται εκεί ειδικός χορτοτάπητας. Κυρίως αυτό έχει να κάνει με τους παίκτες και για να μην για υπάρχει κάποιος τραυματισμός και όλα αυτά. Όχι, δεν είναι στο χώρο για το ζέσταμα. Είναι μπροστά από τα επίσημα πάλι. Δεν θα γίνει εκεί ζέσταμα. Ναι. Απλά είναι για τραυματισμούς κυρίως που συνήθως. Μην κλειστήσει κανένα βόδι με τις τάπες. Δηλαδή, τύχερε αυτό το πράγμα και μπαίνει εκεί η χορτοτάπη. Το πάθαμε αυτό ποτέ. Έχει γίνει. Όχι τραυματισμός, αλλά έχει γίνει να φάει πίστο. Καλά, να πέσει άσχημα. Ναι. Και το τελευταίο
έχει να κάνει με τη μεικτή ζώνη και γενικότερα τους εσωτερικούς χώρους. Αυτό δεν ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο. Πιο πολύ είναι για τους εκπροσώπους του τύπου και γενικότερα αυτούς που κινούνται και στα γραφεία. Τι είναι αυτό που μας απασχολεί εμάς? Όλα τα υπόλοιπα γιατί έχουν να κάνουν γενικότερα με όλους. Ναι, γιατί τι... η μεικτή ζώνη, ρε παιδί μου, ότι αλλάζουν όλα αυτά. Η μεικτή ζώνη, η αίθουσα τύπου. Η αίθουσα τύπου τι θα αλλάξει, πού θα πάει? Δεν θα πάει κάπου αλλού, βρε Σταύρο. Εσωτερικά θα αλλάξει, διαρρύθμιση γενικά όλα. Mm. Και αυτό, γενικότερα, αυτό είναι κάτι που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Υπήρχε σκέψη να γίνει αν ο ΠΑΟΚ περνούσε και στο Champions League, γιατί αναγκαστικά θα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τελικά, οκ, δεν πέρασε στο Champions League, αλλά προχωράνε όλα αυτά. Δεν πέρασε, ρε Σταύρο, όχι. Παραλίγο, στο παραπέντε. Στο παιχνίδι με την Τζέλσι θα είναι έτοιμα και με την ΑΕΚ φυσικά. Οπότε θα έχουμε τότε και καλύτερη εικόνα. Και δεν πας στη Champions League και σου πέφτει η Τσέλσι, η οποία σε σχέση με τις ομάδες της Champions League είναι όχι όλες, αλλά είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οριακά, γιατί όχι, οριακά είναι στο πρώτο γκρουπ. Δηλαδή έλεγα το ρόστερ χθες λίγο με προσοχή. Ναι, όχι, είναι αυτές τις φορές. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Γουίλιαμ έρχεται από τον πάγκο. Τι να, το έλεγα και τις προάλλες. Και Καντέ και Αζάρ. Και... Ναι, μπαίνεις να κάνεις ζέσταμα. Και μπαίνει και η Τσέλσι. Και εκεί που κάνεις ζέσταμα, βλέπεις τον Γουίλιαμ να παίζει 5-2 με τους αναπληρωματικούς. Σφίγγεσαι λίγο. Σφίγγεσαι λίγο. Πολύ βασικά. Εντάξει, είναι όταν έρθει η ώρα θα το δούμε και αυτό. Είναι, πλησιάζει κιόλας. Μια εβδομάδα έμεινε. Δεν έμεινε τίποτα. Και επειδή πιάσαμε, να το, περάσει κομμάτι, λίγο... και επειδή πιάσαμε το κομμάτι του το ευρωπαϊκό, μεγάλη συνέντευξη. Έλα, μεταγραφή, ρε, δεν κάνα μεταγραφή εδώ. Θα τον ανακοινώσεις και εσύ μετά. Έλα. Αυτό το γλυκό αγόρι δίπλα σου, πώς το λένε? Τρελό αγόρι. Αυτό το ωραίο αγόρι εδώ δίπλα. Φίλε Αναστασιάδης, φίλε, μεγάλη μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή. Στο διάλειμμα θα περάσει και τον Στίβο Μάκης, πώς το λένε, και το Μπουγέλο και τα λοιπά. Και το... Αυτό, το Μπούγιο, το Μπούγιο. Α, θα σου κάνουμε τούνελ. Τούνελ θα σου κάνουμε. Τούνελ, τούνελ, και δεν είπα, δεν περίμενε. Τεράστια συνέντευξη που πήρα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς, παοξάκι άρρωστο. Κανονικά όμως. Εγώ τον ξέρω, ρε, πριν κληρωθεί, πριν πάει στη Βίντη, σαν προπονητής της Παρτιζάν, έρχεται συχνά Θεσσαλονίκη, τον τρακάραμε και μια-δυο φορές, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στην Τούμπα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Κούδα. Το 95 ήτανε. 95, ναι. 16 χρονών ήταν τότε. Ο Νίκολιτς, ο προπονητής της Βίντη, εκπληκτικός προπονητής, δηλαδή πάντα οι ομάδες του παίζουν πολύ παραπάνω από αυτό που αξίζουν. Και αυτό είναι μαγκιά ενός προπονητή. Την έφτασε, αδίκως δεν είναι στους ομίλους του Champions League. Μία αυστηρή κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι είναι αυτή που του στήχησε και η ατυχία στο δεύτερο παιχνίδι του ΟΑΚΑ που θα μπορούσε να σκοράρει δεύτερο γκολ και με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ να πει το πείμα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ δεν αναφέρθηκε καθόλου στην παροδία αυτή που είδαμε από το 80 και μετά. Δηλαδή, δεν τι να πει τώρα, εντάξει. Ναι. Τι να πει ότι το Γαλανόπουλο... Σταύρο, αν είσαι διαιτητής, δεν βγάζεις 15 λεπτά καθυστερήσεις. Εγώ θα το έκανα. Τέλος πάντων, ωραίος είναι ο Μάρκο. Δεν νομίζω η Πίτη να αντιμετωπίσει, να δημιουργήσει στον ΠΑΟΚ πολλά προβλήματα, εντάξει. Δεν είναι κακή ομάδα. Πρόορη εκτίμηση δική μου. Θέλει προσοχή. Θέλει τέλος πάντων σοβαρότητα. Θέλει όλη η διαδικασία. Κοίτα, επειδή υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορί που είναι η Τσέλσι, όλα θα παιχτούν μεταξύ των άλλων τριών ομάδων. Και σου λέω εγώ τώρα γίνεται ένα παιχνίδι και λύγει το Πάντε Μπόρις ο Βίντι διπλό. Μπαίνει στο κόλπο. Δεν μπαίνει στο κόλπο. Εγώ σου λέω ότι η Τσέλσι, αν κατέβει με κανονική ομάδα και όχι με τη Reserves, θα έχει 6 νίκες. Reserves που είναι ο Κέιχιλ, ας πούμε, εντάξει. Μπορεί να είναι, εντάξει. Ναι, δεν έχει τόσο καλό βάθος όσο εντεκάδα, ό,τι και να λέμε. Εντάξει, καμία ομάδα δεν έχει τέτοιο βάθος. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν μπαίνει η Βίτη στον κόλπο. Και να πάει απέξει στην Ουγγαρία. Έχει κλειδωμένο το διπλό. Τίποτα δεν είναι. Είναι όλα λεπτές ισορροπίες. Παίζεις ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρισοφ, είναι must win παιχνίδι. Ξέρεις τι πίεση προκαλεί ένα must win παιχνίδι. Βέβαια. Και η Μπάτε είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη κάθε χρόνο σε επίπεδο ομίλων. Δεν είναι κανένα λοιμό. Εντάξει. Θεωρητικά εσύ στα δύο μας με την Μπάτε, αλλά είναι αυτό που λες, ότι κάθε παιχνίδι είναι και... Είναι καλό το ότι οι Βίντι, αν είναι αδιάφοροι, εμείς την πετυχαίνουμε τρίτη-τέταρτη αγωνιστική, την τέταρτη θα φανεί αν είναι αδιάφοροι. Εντάξει. Αλλά
η ουσία είναι ότι όλα είναι μια λεπτή γραμμή. Τώρα, άμα γίνει κανένα θαύμα και πάρουμε κανένα χίστο ντούμπα από την Τζέρσι. Γιατί πραγματικά εγώ τη φοβάμαι πάρα πολύ την Τζέρσι. Έχει και καλό προπονητήρα, ο οποίος είναι εντάξει. Δεν είναι, πολύ έχει... κυνικό και δεν χαμπαριάζει. Ξέρει ακριβώς τι έχει. Δε. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει με 4-4. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε το βασικά σε αντίθεση με την ομάδα του Λιμό που πάλι πήγε έχασε. Απίστευτο. Εντάξει. Ο Στέργιος, παιδιά, για να ξέρετε, είναι Τότεναμ. Είναι Τότεναμ. Για να ξέρετε. Από το 88. Από το 88. Βέβαια. Αρντίλες έπαιζε. Έπαιζε. Έπαιζε ο Αρντίλες, η παιχτάρα αυτή. Πώς το λέγανε τον άλλο να το ψηλώ, Μπατίστα. Τον Χαφ, τον Μουσάτο, τον Αργεντίνο. Ο Βίγια. Ο Βίγια. Γκάρι Λίνικερ, Γκασκόιν και πιο πρόσφατα Κλίσμαν, Ζινολά. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αν ο Πάοκ πάρει, ξέρω εγώ, π.χ. γίνει ένα θαύμα και πάρει χ από την Τζέλση, αποκτά πλεονέκτημα κατευθείαν. Και μετά πάει στην Πάτε. Ο Πάοκ. Μετά πάει Μπάτε και μετά πάει. Μετά είναι Πάοκ Βίτι, Βίτι Πάοκ, Τσέλσι Πάοκ, Μπάτε. Πάοκ Μπάτε. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, πιθανότητα τελευταία αγωνιστική θα κρίνει την πρόκληση. Λέω εγώ. Πιθανότητα. Εκτός αν κάνουμε διπλό στην Μπάτε και αλλάξει το παραμυθάκι. Ή διπλό στο Λονδίνο. Στο Αίτη το. Στο Αίτη το. Όπου εκεί θα έχει μια κατηφόρα. Παρακάλα να το δει ο Σάρι ότι η Πρέμιερσιπ είναι. Εντάξει, ρε, άμα έχει εξασφαλίσει η Τσέλσι. Δηλαδή ο Πίζη και ο Ζέσον δεν σε αφήναν να βγει από την περιοχή σου. Δεν φοβάσαι. Γιατί, ρε, άμα έχει εξασφαλίσει την πρόκληση. Μετά τι έχει σειρά. Η Φούλαμ δεν παίζει στην Ευρώπη. Για δηλαδή, αγγλική λέξη. Αν μείνουμε αίτητοι και στο Στάμφορντ Μπριτζ, μετά τι έχει. Η West Ham. West Ham. Τι. Δεν του βλέπει αυτού. Ούτε Φούλαμ ούτε. Καλά, QPR εντάξει. Γελάει ο κόσμο. Δεν μπορεί να πήραμε διπλό με Αγγελάρα τότε με γκολάσα. Άλλο γκολ δεν έβαλε γκολάσα στη ζωή του. Άσχημο παιχνίδι κοινού. Τον Κωνσταντινίδη, τον Δημήτρη, που επέστρεψε με πατερίτσες. Πού, πού, ναι, πού το θυμάσαι. Μεγάλη ζημιά. Αυτό θυμάσαι από εκείνο το μάτι, τι θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι. Τις βόλτες πηγαίναμε στο Λονδίνο, θυμάμαι. Και κάναμε 2,5 ώρες να φτάσουμε από το δρόμο στο ξενοδοχείο. Αυτό θυμάμαι. Από εκείνο το φιλικό. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ας κερδίσει η ομάδα το Σάββατο τον Όφη, γιατί. Έτσι είναι. Το σημαντικότερο. Και για την Τζέλση βλέπουμε. Και το σημαντικό είναι και ποιες θα είναι οι επιλογές για τον Όφη. Γιατί νομίζω ανάλογα με τις επιλογές για τον Όφη θα. Κάτσε, γυρίζω βαρέλα. Ξεκινάμε το Κατσουρίδη. Λοιπόν, περίμενε λίγο να τα πούμε αυτά. Γιατί είναι μετά σημαντικό. Ναι, περίμενε, γιατί έχουμε διάφορα για τα αγωνιστικά. Αγωνιστικά έχουμε αρκετά, είναι η αλήθεια. Ναι. Πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Έλα, έλα. Λείπει ο Κόλκας. Και θα τα πούμε όλα τώρα, Στέργιο. Θα πούμε προσφαιρικά. Γιατί εντάξει. Δεν με έχετε αφήσει να πω τίποτα τώρα. Έλα, τόση ώρα. Λοιπόν, επιστροφή σήμερα στο γήπεδο Στέργιο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι διεθνείς. Φτάνει με αυτή τη διακοπή, δηλαδή πραγματικά γίνεται να γλιτώσουμε το Οκτώβριο να κάνουμε κάτι να μην σταματήσει. Ένα αίτημα ρε παιδί μου, μην κάνετε άλλη εθνική κάτι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, λογικά οι πρώτοι που γυρνάνε είναι ο Βαρέλα και ο Βάρντε, δεν είναι. Και Χατσερίδης. Και Χατσερίδης. Ναι. Χθες τελευταίο. Χατσερίδης έχει και θέμα. Να και δούμε τι θέμα έχει. Θα δούμε σήμερα Ουκρανός. Τι θα προκύψει, ναι. Στην Ουκρανία γράφουν εδώ και 2 μέρες ότι είχε ενοχλήσεις και γι' αυτό δεν είχε παίξει και με την Τσεχία και δεν έπαιξε και χθες. Και περιμένουμε τώρα με την επιστροφή του να δούμε τι έχει, αν έχει σε πρώτη φάση κάτι σημαντικό. Θα υποβληθεί λογικά σε εξετάσεις τώρα με την επιστροφή του. Και από σήμερα το βράδυ ή αύριο θα έχουμε και νεότερα και για τον Χατσερίδη. Είναι σημαντικό γιατί λέγαμε και πριν ότι ξεκινάει μια σειρά αγώνων δύσκολων. Σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει rotation στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει με την ίδια δεκάδα σε Όφη, Τσέλσι, ΑΕΚ, μετά Ολυμπιακό και γενικότερα όλη αυτή τη σειρά. Την πάτη μετά. Ναι. Θα δούμε για τον Χατσερίδη λοιπόν. Εντάξει, και... θα κάνει αλλαγές, θα κάνει σίγουρα. Κοίτα. Δεν μας έχει συνηθίσει πολλές αλλαγές βέβαια. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα κάνει πάνω από 1 ή 2. Για Όφη σε το Σάββατο, ναι. Νομίζω ότι. Δηλαδή η λογική λέει ότι η μία από αυτές θα πρέπει να είναι στην επίθεση. Με Πρίγιοβιτς Ακπόμ. Ναι, μία πιθανή είναι αυτή. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πάει με Πρίγιοβιτς Όφη και μετά. Καταρχάς, μιλάμε για ένα Πρίγιοβιτς ο οποίος δεν έχει βγάλει προετοιμασία. Δεν έχει κάνει κανονικά προετοιμασία. Έχει κάνει μόνο 2 εβδομάδες διακοπές αντί για 45 μέρες που κάνανε οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Έχει συνεχόμενους αγώνες και σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι Σέρβοι, απόψε θα ξεκινήσει και στο παιχνίδι με την Ρουμανία. Αφού την είπε ο Μίτροβιτς τον
Ναι, ρε, προπονητή. Είναι η πρώτη φορά που ρωτάς παίκτη για έναν συμπαίκτη και δεν σου πει το κλασικό ότι ναι, θα μπορούσε να πει. Θα μπορούσε να πει μια φράση και να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είπε, ο άνθρωπος ξεκίνησε, είπε, έβγαλε τα ισόψυχά του Μίτροβιτς. Θα ήταν καλύτερα αν παίζαμε μαζί. Το βοηθούσε και εμένα περισσότερο. Δηλαδή, του τη λέει ξεκάθαρα του προπονητή. Και σήμερα δεν είχε λογική. Εντάξει, η μη χρησιμοποίηση του Πρίγιοβιτς από το Μουντιάλ ακόμα αυτό δεν έχει λογική. Δεν είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, ο Μίτροβιτς είναι σε καλή κατάσταση, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όχι σε τόσο να καλή κάνει, που να δικαιολογεί τη μη χρησιμοποίηση του Πρίγιοβιτς, εντάξει. Μα σκέψω στο Μουντιάλ, όλοι περίμεναν ότι από αγώνα σε αγώνα έστω θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Όχι ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό που πήρε στο πρώτο παιχνίδι που είχαν δώσει. Εντάξει, για μένα έκπληξη ότι έμεινε ο Κριστάιτς. Νομίζω ότι η παρουσία της Σερβίας στο Μουντιάλ ήταν απογοητευτική. Ναι. Θα μου πει, έβαλε το χέρι του και ο διαιτητής να μην δοθεί εκείνο το πέναλτι στο Μίτροβιτς. Ναι, εντάξει, στο Σερβία Ελβετία, αλλά. Καλά, εκεί και αν έγινε ο χαμός. Διαχείριση 0 από τον Κριστάιτς, όχι γιατί δεν έβαλε τον Πρίγιοβιτς απαραίτητα, αλλά γενικότερα γιατί θεωρώ ότι η Σερβία έχει περισσότερο ταλέντο. Εντάξει, μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα η Σερβία από ό,τι έκανε στο Μουντιάλ ή από ό,τι κάνει τώρα. Υπάρχει γενικότερα γκρίνια για τον τεχνικό και κυρίως για την περίπτωση του Πρίγιοβιτς, γιατί πραγματικά όλοι απορούν για ποιο λόγο δεν έχει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Οπότε, με δεδομένο θα ότι. Θα δούμε Πρίγιοβιτς λογικά. Ναι, με δεδομένο ότι σήμερα πάει να ξεκινήσει. Μιλάμε για ένα Πρίγιοβιτς που δεν έχει σταματήσει ούτε αυτήν την εβδομάδα να παίζει. Άρα, μου μοιάζει δύσκολο να πάει όφη και μετά δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει εκτός με Chelsea και ΑΕΚ. Οπότε, θα νομίζω πάρει ότι η μία αλλαγή είναι εκεί. Σταύρο, τι λες, θα δώσει ανάσα στο Πρίγιοβιτς να βάλει ακπομ. Εγώ αυτό το λέω. Σάββατο. Δύσκολη έδρα. Δεν βάζει εύκολα καινούριο παίκτη πρώτη φορά δεκάδα σε μια έδρα με ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, το Γενικούλη είναι μια έδρα κλειστή, ο Όφη είναι μια ομάδα που παίζει την έδρα του για πρώτη φορά φέτος. Δεν έχει παίξει άλλο παιχνίδι και παίζει με ιδιαίτερη ένταση. Δεν ξέρω. Εγώ, ναι, αλλά γενικά στα εκτός έδρας προτιμώ πιο συμμετοχικό παίκτη από τον Πρίγιοβιτς. Ναι, αλλά και δεν μπορείς όμως μετά να δώσεις ανάσα στον Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, πας σε ρί μέχρι ότι μπάτε. Θα κάνεις ένα mini rotation εν ώψη Τσέλσι, θα το κάνεις. Κοίταξε, θα παίξει σίγουρο ο Μάτος που δεν θα παίξει με την Τσέλσι. Στην άμυνα δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο πέρα από Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο. Και στο κέντρο, νομίζω θα πάει με την ίδια αλλαγή. Μια ψηλή Βέρμπλουμ να παίξει βασικός. Πού? Νομίζω αλλαγή. Στο Ηράκλειο. Ρισκάρεις. Έχεις να διαλέξεις δύο παιχνίδια. Ωραία. Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στην Κρήτη που είναι ένα παιχνίδι το οποίο άμα χάσεις. Όχι, ρε, ούτε σκέψη για απώλεια βαθμών. Τι λες τώρα. Ναι, ναι, ούτε σκέψη για απώλεια βαθμών. Το ούτε σκέψη για απώλεια βαθμών στο ΠΑΟΚ Τσέλσι το σκέφτεσαι. Ή μήπως αν πάρουμε ένα βαθμό πανηγυρίζουμε στο Λευκό Πύργο με την Death Vader. Όχι, ρε, εσύ. Δεν πήγες ποτέ έτσι. Σαν ΠΑΟΚ, πότε πήγες έτσι. Ένα βαθμό να πανηγυρίζουμε. Ναι, εντάξει. Γιατί σημασία του αγώνα, ρε, παιδί μου. Ότι δεν έχω. Η δυσκολία του αγώνα με την Τσέλσι είναι τεράστια. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι έχουμε πάνω από 10% πιθανότητες να πάρουμε κάτι, είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Και δεν το λέω τώρα. Με ύφωση τοπάθειας. Καμία σχέση. Πάω και είσαι και δεν έχεις ευθυνθεί τίποτα στην Ευρώπη. Αλλά κακά τα ψέματα είναι σε ένα momentum η Chelsea που ποδοσφαιρικά δεν μας βλέπει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πάντως ο Λουτσέσκου δεν έχει δώσει δείγματα, Σταύρο, ότι θα αλλάξει πέντε παίκτες εν ώψη Chelsea. Όχι, εγώ, πάει λέω, με... εγώ λέω λοιπόν ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε βασικό σχήμα στην Κρήτη και φρεσκάρισμα με την Chelsea. Δηλαδή. Αν είναι να πιέσω λίγο την ανάπτυξη της Chelsea, βάζω και τον Ακπόμ που τρέχει παραπάνω. Καταλαβες. Που έχει μια καλύτερη ταχύτητα. Ωραία. Ναι, αλλά από την άλλη είναι η Chelsea, ρε εσύ. Πιστεύουμε ότι ο Πρίγιοβιτς κάθεται εύκολα, ας πούμε, στον πάγκο με την Chelsea. Εύκολα, δύσκολα, μα θα κάτσει. Δεν αν ξέρω. Πάρει την απόφαση του Λουτσέσκου. Μου φαίνεται δύσκολο. Σερβία, Ρουμανία, Σταύρο 10 παρατέταρτο. Απ' τη μία ο Πρίγιοβιτς, απ' την άλλη ο Τόσκα. Ο Τόσκα θα παίξει, δεν έπαιξε ούτε αυτός. Δεν είναι στα πλάνα, αλλά. Τόσκα βλέπω για. Πάνε για αλλαγή. Για τέτοιο. Νόμιζα θα λέγεις για Ηράκλειο. Η Ηράκλειο θα πάει άμυνα η πεντάδα γνωστή. Το θεωρώ δεδομένο. Πεντάδα βάζει και το θεματοφύλακα να υποθέσει. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε για την Τζέλση, ότι θα πάει δεξιά. Υπάρχει περίπτωση να πάει η Βιερίνια και αριστερά να πάει ο Τόσκα. Αν δεν βάλει τον Κίτσο. Δεν παίζει ο Μάτος. Ναι, δεν είναι ο Μάτος. Οπότε αυτό σίγουρα θα πάρει εκεί ανάσα, άρα παίζει τα υπόλοιπα. Που δύσκολα άλλαζε. Στο μεταξύ, ο Όφη δεν είναι κακή ομάδα, έχει μία ορμή. Έχει έναν πολύ καλό, αυτό που βάλει τα δύο γκολ στον Πανιόνιο, πώς λέγεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων, έχει μετά, ευτυχώς έχει το Βουό μπροστά, από τον μίλησα βέβαια
οποίος πατάει την μπάλα μόνος του. Παναγιώτη Τελιγιανίδη έχει. Δεν παίζει ο Τελιγιανίδης. Κοροβέση έχει. Κοροβέση ούτε αυτός ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι. Και Μιχόγεβιτς έχει. Μιχόγεβιτς έχει. Αλλαγή διοκτησιακού έχει. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε ο Νέιρα, ναι, αυτός εδώ, πολύ καλός παίχτης. Και στον Πανετολικό ήταν από αυτούς που ψιλοκουνήθηκαν. Ο Όφη που στον Πανετολικό για ένα μήχρονο δεν υπήρχε, έχανε ένα 0, χάνει 2-0 από μια στημένη μπάλα που κοιμήθηκαν όλοι και μετά θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει 2-2 το παιχνίδι με τις φάσεις που έκανε. Τελικά μείωσε μετά τον γκολ του Έριξον που είναι καλός παίχτης, ένας αμυντικός χαφ που τον πήρε από την Γκέντεμπορκ ο Πανετολικός. Τους έχει φέρει λίγο μια ισορροπία. Γενικά δεν βλέπω αλλαγές στην Κρήτη. Αν θα γίνουν αλλαγές, θα γίνει με την Τζέλση σίγουρα η μία που είπατε πριν, με δεξιά Βιερίνη, αριστερά Τόσκα και κάποιον πιο φρέσκο στην επίθεση. Γιατί μετά έρχεται και η ΑΕΚ, εντάξει. Και μετά και ο Ολυμπιακός. Άσε ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός έχει και μια εβδομάδα απόσταση. Το Βέρμπρουν πότε πιστεύεις θα αρχίσει να τον βάζει βασικό? Δεν αποκλείεται με την Τζέλση. Ναι. Να πάει με Βέρμπρουν, με Μαουρίσιο. Με Βέρμπρουν, Μαουρίσιο, με μπροστά Ακπομ. Εκεί βλέπω να γίνεται το ψηλό rotation. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το πρόβλημα. Δεν έχουμε εικόνα διαχείρισης Λουτσέσκου με τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Σωστό. Σωστό. Επίσης. Αλλά έχουμε δείγματα ότι δεν κάνει rotation ούτε πέρσι τουλάχιστον ούτε με το, στο ΠΑΟΚ Τρίκαλο. Ναι, δεν μπορεί να πάλι πάει. Πάλι ναι, δεν μπορεί να πάει. Δεν είχε άλλον. Ήταν ο εκπληκτικός σχεδιασμός. Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός θα μπορούσε να βάλει. Ποιον, εμένα. Ήταν το μάτς που έκανε την επανάσταση του Κωνσταντινίδης. Που περίμενε να μπει τουλάχιστον αποστολή και δεν τον έβαλε καθόλου. Γενικότερα ο Λουτσέσκου δεν αρέσκεται στις αλλαγές. Ναι, αλλά και δεν το έχει κρύψει. Σίγουρα δεν μπορεί άλλη... να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε πέρσι. Δεν μπορεί να πάει με τους ίδιους συνεχώς. Όχι, με τίποτα. Όχι, με τίποτα. Επίσης, σκεφτείτε και το άλλο για τον Όφη, ότι έχει θέμα με τους ξένους. Δηλαδή πρέπει κάποιος από τους ξένους να μείνει εκτός για τον Όφη. Θα μείνει ο Χατζηρίδης. Είναι όλοι οι πρώτες γραμμής. Χατζηρίδης τι έχει τελικά. Ναι, κάτι. Ο Χατζηρίδης δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει. Σήμερα επιστρέφει κι αυτός. Οπότε το βράδυ ή αύριο θα έχουμε νεότερα. Θα... Για ενοχλήσεις λένε οι Ουκρανοί. Τώρα αν είναι κάτι παραπάνω. Θα μπει ο Μαλιζά στην αποστολή και δεν υπάρχει θέμα με τους ξένους. Και ο Ζαμπά μέσα και ο Άρτα και όλοι οι υπόλοιποι. Λογικά. Αν έχει όντως κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Και ο Βαρέλα επιστρέφει κανονικά. Ο αρχηγός Βαρέλα Σταύρο. Δεν μπορείς να κερδίσεις εσύ Βαρέλα το Λεσότο. Ποιο να? Το Λεσότο. Όχι τον Λεσότο, είναι χώρα. Το Λεσότο. Είναι χώρα αυτό. Ναι. Ποιο. Ξεκίνησε. Εσύ ποιο άλλο παίζει στην εθνική Κάπο Βέρντε, πώς λέγεται αυτή εδώ. Ποιο. Ο Σεντερφόρ της Σπαρτάκ, ο Ζελουίς. Ναι. Πώς λέγεται αυτό. Ναι, αυτό είναι χώρα, έχει δημιουργηθεί τώρα. Μήπως ήταν μια χώρα κανονική και πήρε άλλο όνομα, γιατί τώρα το συνηθίζουν αυτό αυτοί. Όπως και η Αίγυπτος πάβηξε με τον Ήγυρα. Ο Νίγηρας δεν είναι η Νιγηρία. Όχι, όχι. Ή το ποτάμι. Το λέει, είναι ο Νίγηρας. Αυτό είναι. Άλλο η Νιγηρία και άλλο ο Νίγηρας. Μαθαίνεις νέα πράγματα, ρε Σταύρο, με τις εθνικές ομάδες. Πάντως η επόμενη, Σταύρο, για να ξέρεις, υποχρέωση του Βαρέλα με την εθνική του είναι στις 10 Οκτωβρίου με αντίπαλο τη Τανζανία. Θα πάει στην Τανζανία. Εντός παίζουν. Α, δηλαδή σωθήκαμε. Εδώ δίπλα. Εδώ δίπλα παίζουν. Οπότε γυρνάει ο Βαρέλα, γυρνάει ο Άρντα. Γυρνάει ο Χατσαρίδης. Σήμερα έχει Χατσαρίδης. Πρίγιοβιτς με Τόσκα, άρα πιστεύουν και αυτοί αύριο. Αύριο έχει. Οι δικοί μας πότε παίζουν. Αύριο. Αύριο το βράδυ. Ο Πέρκας ουσιαστικά. Ο Πέρκας, γιατί ο Λιμιός δεν είναι. Ο Λιμιός δεν είναι στη μεγάλη. Στην εθνική. Και εγώ γιατί έβριζα το σκύπι που δεν έβαζα το Λιμιός. Ρε Σταύρο. Για πίεση λίγο. Μάλιστα. Δεν το έβλεπα. Στο μεταξύ κράζουν όλοι. Αυτό το κλασικό κράζουν το Τζιόλι. Εντάξει, ρε φίλε, κράζονται. Είναι τη μόδα. Κράζονται τζιόλι. Πάρ το μπουχαλάκι στη μάπα. Έτσι. 11 στι 12 παλιές λάθος. Ωραία. Και κράξε το τζιόλι, εσύ. Δεν είναι αίρεση. Και δεν το λέω για ΠΑΟΚ. Μην μπερδευόμαστε, για εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα, παιδιά, συμμετέχουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτοί που γεννήθηκαν εδώ, ληξιαρχική πράξη, ξέρω εγώ, ή μένουν χρόνια εδώ και πήραν την υπηκότητα όπως ο Ζέκα. Εντάξει. Παίζει ο μπουχαλάκι. Τον οποίο τον κόβεις από το μουστάκι και μόνο, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Το ξεπερνάμε. Εντάξει. Δεν έχει πετύχει συμπαίκτη. Και όταν πιέζουν οι Λευκορώσοι. Όχι, με ποιους παίζαμε. Ποια Λευκορώσοι. Οι Εστονοί. Σε πιέζουν οι Εστονοί και δεν έχεις την ποιότητα να βγάλεις την μπάλα από την περιοχή σου επειδή σε πιέζουν οι Εστονοί.
που οι Εστονοί δεν έχουν πιέσει τίποτα και ποτέ και κανέναν στην ιστορία τους. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια για την ιστορική ομάδα της Εστονίας. Ο Τζιόλης κάτι που χαράκεται δεν τους βλέπει εννοείται και το βιογραφικό μιλάει. Τελικό Europa με Βέρντερ Βρέμις, βασικός, έπαιξε καμπιονάτο με τη Σιένα, με τη Ρασίνκ Σαντάντερ έπαιξε Ισπανία, ωραία, με τον Μπάοκ έπαιξε, ωραία, Ευρώπη, Ελλάδα κτλ. Κτλ. Με τον Παναθηναϊκό έχει καριέρα. Εντάξει, το βιογραφικό μιλάει. Ποιος Μπουχαλάκης. Ο Λιμιός παίζει σήμερα μαζί με τους Γιαμπάνι. Άντερ 21 Εθνική Ελλάδας με Τσεχία. Οπότε και ο Λιμιός από αύριο κανονικά εδώ. Και ο Γιαμπάνι. Μαζεύονται σιγά σιγά. Ο Λιμιός από παιδιά μας είναι στην Εθνική Ανδρών. 100%. Δεν είναι, όχι, και ως προοπτική. Δηλαδή είναι και μερικές κινήσεις που πρέπει να γίνονται στην Εθνική ως προοπτική. Λεσότο, τι είναι αυτό, ρε. Αυτή είναι η σημαία τους. Ναι, είναι η σημαία τους. Ένας που τρέχει. Όχι σημαία του Λεσότο, το σήμα της Ομοσπονδίας. Προφανώς έχουν και Ομοσπονδία στο Λεσότο. Φαντάζεσαι και σε εκλογές τι γίνεται στην ΕΠΟ του Λεσότο. Α, έπαιξαν... Τέσσερις νεκροί στην ΕΠΣ. Έπαιξαν εκεί κιόλας. Εκεί έπαιξαν. Δύσκολη έδρα. Ναι. Έχει δύο βαθμούς. Δύο μάτς το πράσινο κροτήρι, ένα βαθμό. Μεγάλο. Ανδώρα 0-0. Να μην πηγαίνει. Τώρα διάδα δύσκολη. Μέσα με Τανζανία και έξω με Τανζανία. Είχε χάσει από την Ουγκάντα. 10 Οκτωβρίου, 13 Οκτωβρίου. Δηλαδή δύο μάτς για το Βαρέλα με την Τανζανία. Εντάξει, άμα γίνει να το αποφύγει, καλό θα είναι. Κάτσε λίγο. Το άλλο δεν και το είπαμε. Μετά ντέρμπι με Ουγκάντα. Με Ουγκάντα, είναι πολύ καλή ομάδα η Ουγκάντα. Δεν είπαμε που ο Πέλκας είναι ένας από τους 7 λόγους για να δει κανείς Nations League. Δεν πειράζει. Γιατί είναι, παιδιά. Γιατί είναι σημαντικό. Το τάλιρο με Γιώτα γράφει, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Λοιπόν, δύο γκολ για την ΚΑΠΑ 17 ο Κωνσταντέλιας. Ένα ο Τζόλης επέστρεψε αυτό στο δικαίωμα. Αυτό τον πήρε ένας μάνατζερ και του είπε ότι είσαι για την Μπαρτσελόνα, αν κατάλαβα καλά. Κάπου πήγε, θα Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ σε κάποια φάση. Σικάγο Μπούλς και τα λοιπά. Ναι, ναι. Στα draft ήτανε. Κοίταξε, για... μιλάμε για ένα παιδί, αν μιλήσει με προπονητές του, πραγματικά παίχτης. Έχει αίσθηση με τον γκολ απίστευτη, εντάξει. Ναι. Αλλά προφανώς δεν ήταν από τώρα να πάει. Μα δεν είναι εύκολο να πας να παίξεις στην Μπαρτσελόνα, π.χ. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Είναι από τα παιδιά που επένδυε πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να τους δικαιώσει τα επόμενα χρόνια. Ένα γκολ και ο Γρόσδης. Το πρώτο. Και ένα αυτό γκολ παικτών του Άρη. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα των Αλεξιάδη και Χάγκαν. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει και η ΚΑΠΑ 20. Και αυτή την εβδομάδα ξανά εκτός έδρας στον Όφη. Καποδόθηκα. Α, Σταυρό. Κάπα 19 μάλλον. Ναι. Σταυρό, μιας που θα πας εσύ στο Ηράκλειο, μπορείς το πρωί με το που φτάσεις να πας στην Κάπα 19. Τι ώρα είναι. Δεν θα χάνε αυτό ο Σταύρος, πάντα. Ναι, στο θυμίζω απλά γιατί ξέρω ότι θα τι πας. Τι ώρα είναι. Κάτσε σου πω. Νωρίς, δεν έχουν βγει ακόμα, έχουν βγει ώρες. Όχι, περίμενε. Τι ώρα δεν έχουν βγει. Όχι, εσύ Δευτέρα είναι. Περίμενε, περίμενε. Κρατήσεις μου. Ναι, δεν λέμε για τις κρατήσεις, ρε Σταύρο, για την ΚΑΠΑ 20 λέμε. ΚΑΠΑ 19 πλέον. ΚΑΠΑ 19, ναι. Δεν έχει βγει, ρε, το πρόγραμμα. Αλλά Σάββατο θα είναι ο αγώνας. Νωρίς θα είναι. Αφού και το παιχνίδι είναι 6 και 4, θα είναι 11 η ώρα. Σε κάθε ταξίδι ο Σταύρος που είμαστε μαζί. Πηγαίνει στην ΚΑΠΑ 20. Την πόρτα κάθε πρωί πάμε στην ΚΑΠΑ 20. Ναι, είμαι σίγουρη, γι' αυτό το λέω. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Να έχουμε ζωντανή ενημέρωση, ρε παιδί μου. Είχατε πάει στην Κέρκυρα. Που ήταν και είχατε κάνει και συνέντευξη στον Καρσία. Ναι, μια φορά πρέπει να έχω πέρσι ήταν. Πέρσι. Μια φορά στην Κρήτη, στα νησιά γενικά. Όχι, όχι. Όχι, στην Κρήτη είχε γίνει το λάθος που θα πηγαίνατε και δεν πήγατε. Όχι, μια φορά παλιά έχω πάει και στην. Ωραία, τώρα με Κανακούδη Ελευθεριάδη, φαντάζομαι. Ναι, τότε. Τώρα θα πας λοιπόν το Σάββατο με το που φτάσεις. Δεν θα κάνεις κάτι. Θα περάσει και η ώρα σου. Τι άλλο θα έκανες, να πήγαινες για κάνα καφέ. Καλύτερα. Δεν πίνουν καφέ στο Ηράκλειο. Ναι, είμαι σίγουρη. Το πρωί. Στη μετάδοση μετά ο Μάτος θα είναι ο Ακπόμ και ο Βέρμουν θα είναι ο Χατζερίδης. Τα έχουμε κάνει γι' αυτό, τι νομίζεις. Γι' αυτό το λέμε, είναι βγαλμένο από τη ζωή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο Σταύρος Κόλκας λοιπόν θα είναι εκεί. Θα έχουμε όλη την εξέλιξη του αγώνα της ΚΑΠΑ 19. Ναι, φυσικά. Θα πας να δεις τη νέα ομάδα του Γκαρσία, ρε Σταύρο. Να μας πεις λίγο τι γίνεται. Μπορείτε να ασχοληθείτε εσείς με αυτά τα παιδιά. Εγώ ήθελα σήμερα να πάω στην ΚΑΠΑ 17, αλλά δεν τα κατάφερα. Εγώ δεν βρίσκω το εισιτήριό μου τόση ώρα και δεν περίμενα λίγο. Αγωνία στο ΠΑΟΚ 24, αν θα είχε απεσταλμένο στο Ηράκλειο. Όχι, γιατί δεν εμφανίστηκε. Προλαβαίνουμε ακόμα. Αυτό με τα account, παιδιά, ενώ είμαστε περασμένοι μέσα, να πρέπει να ξαναθυμηθούμε τους κωδικούς, να το κόψετε. Δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες. Την ώρα που στην Τουρκία γράφουν για
8 εκατομμύρια στο Φορτούνι από τη Φενέρ. Και θυμούνται τα 7,5 που... Δεν έχουμε και πολλές που... πιθανότητες. Μην πεις την ώρα να πετάξουμε, νομίζω, για Ηρακλείο. Γιατί, τι ώρα είναι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Με Στέργιο Αναστασιάδη εδώ πέρα. Θα τον απολαμβάνετε κάθε μέρα μαζί με τον Σταύρο Κόλκα εδώ, 12 με 2. Πάω 24. Στέργιο, τι είσαι να πεις για την πρώτη σου μέρα. Μια χαρά. Ικανοποιημένος. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί ο Άρχοντος του Παρασκηνίου μαζί με φυσικά με Σταύρο Κόλκα και μετά Γιώργος Αγόρας. Από εμάς, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.